Καλημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Είναι τα νέα της πόλης, η ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου που και σήμερα θα είναι κοντά σας για το επόμενο δίωρο, έχοντας ένα και μοναδικό στόχο και σκοπό, όπως κάθε μέρα. Να προσεγγίσουμε την επικαιρότητα. Σήμερα σας καλημερίζουμε μαζί με τον συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Γιώργο Χατζηθεοδόρου. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Στο στούντιο και η συνάδελφος η Γιώτα Κουτσομιχάλη. Καλημέρα, Γιώτα. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Και βεβαίως μαζί με τη Γιώτα, την Κουτσομιχάλη, θα επιχειρήσουμε να συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Χατζηθεοδόρου όλη αυτή την κατάσταση, κύριε Χατζηθεοδόρου, που έχει διαμορφωθεί στο κόμμα και εξελίσσεται με έναν, επιτρέψτε μου να πω, ιδιαίτερα επικίνδυνο για το ΣΥΡΙΖΑ τρόπο. Εντός ή και εκτός εισαγωγικών, με την έννοια ότι αποχωρούν διαρκώς στελέχη του κόμματος. Μετά την εκλογή του Στέφανου του Κασελάκη. Χθες είχαμε μία ακόμη συνάντηση, αυτή τη φορά της ομάδας Αχτσιόγλου, των 6-6. Τελικά προς το παρόν μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ οι 6-6. Προηγήθηκε η παρέμβαση, ουσιαστικά η πολιτική παρέμβαση του Αλέξη του Τσίπρα, με ένα μπαρά συναντήσεων που είχε με στελέχη του κόμματος και με τον ίδιο τον Στέφανο Κασελάκη. Και το πρώτο ερώτημα είναι, αυτή τη στιγμή σε τι φάση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ? Καλημέρα λοιπόν και στους ακροατές μας. Και στους τηλεθεατές μας. Και στους τηλεθεατές μας τώρα πλέον, ναι. Απότομα αρχίσαμε, νομίζω. Δεν θεωρώ ότι το πρόβλημα της χώρας σήμερα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι έχουμε πολύ σοβαρότερα ζητήματα να κουβεντιάσουμε. Εννοείται πως θα τα απαντήσουμε όλα αυτά τα οποία. Και θα σταθούμε και στα σοβαρά προβλήματα. Αλλά ας ξεκινήσουμε μετά του κόμματος. Ωραία, να ξεκινήσουμε λοιπόν μετά του κόμματος. Νομίζω ότι μετά τις εσωτερικές διαδικασίες που είχαμε, με μια εκλογή από τη βάση και με μια τεράστια συμμετοχή που κανένας δεν περίμενε μέχρι εκείνη τη στιγμή και ότι θα είναι έτσι. Το αν αμφισβητείται ή όχι, νομίζω ότι είναι ένα ζητούμενο σήμερα. Τουλάχιστον από ορισμένη, από μια μερίδα τέλος πάντων των ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία. Ως προς την εκλογή, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Τώρα, εάν διαφωνούν κάποιοι με το άτομο το οποίο εξέλεξε η βάση, αυτό είναι κάτι άλλο. Ναι. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για δημοκρατία, όταν μιλάμε για αριστερό κόμμα, όταν μιλάμε λοιπόν για διαδικασίες οι οποίες αποδεχόμαστε όλοι και συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία, έχουμε την υποχρέωση τουλάχιστον μετά να κάτσουμε και να συνεννοηθούμε. Νομίζω ότι εμείς στην αριστερά έχουμε καταλήξει το ότι οι μειοψηφίες έχουν την άποψή τους, αλλά όμως συντάσσονται με τις πλειοψηφίες. Η πλειοψηφία είναι αυτή η οποία αποφασίζει, δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια, δεν είμαστε Σοβιέτ εδώ. Και νομίζω ότι αυτό που θα έπρεπε να γίνει από την πρώτη στιγμή, αυτό που έκανε ο Πρόεδρος με το που εκλέχθηκε, έτεινε χέρι φιλίας, συμφιλίωσης, ενότητας, και ήταν σημαντικό αυτό, και μάλιστα δίνοντας και θέσεις κατ' επιλογή του κάθε υποψηφίου που ήταν στην διαδικασία που συμμετείχαν, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Κάτι λοιπόν που δεν έγινε αποδεκτό από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, εκτός βέβαια από τον Νίκο Παπά, ο οποίος στήριξε και την μετέπειτα πορεία του Προέδρου και νομίζω βασικά στηρίζει το κόμμα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε κάποια κενά. Αν και επίσης εμείς στην αριστερά έχουμε μάθει και στις αποχωρήσεις, έχουμε μάθει και στις διασπάσεις. Σωστό. Πολλές φορές όμως που έγιναν στην αριστερά, νομίζω ότι αυτό ήταν και μια δυναμική του να προχωρήσουμε μπροστά. Και φάνηκε αυτό και με την τελευταία αποχώρηση του κυρίου Λαφαζάνη και το τι και πού κατέληξε μετά ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι καινούριο για μας. Το ζήτημα είναι ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα εμείς δυστυχώς μπήκαμε σε μια εσωστρέφεια για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, πώς θα πάει όλο αυτό, και ενώ θα μπορούσαμε να το έχουμε αποφύγει μετά τις εκλογές του 19, δυστυχώς τα προβλήματα αυτά τα οποία βάζεις κάτω από το χαλί βγαίνουν κάποια στιγμή μπροστά σου. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πραγματικά ένα δύσκολο γρίφο και νομίζω ότι είμαστε σε μια καλή στιγμή για να το κουβεντιάσουμε και να το συζητήσουμε με το συνέδριο που επίκειται επιτέλους 23, 24 και 25 του Φλεβάρη και με τις διαδικασίες τις προσυνεδριακές που ξεκινάνε όχι τον Αρωμήνα, ξεκινήσουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Α, τόσο γρήγορα. Ναι, γιατί θα πρέπει να ολοκληρωθεί περίπου μέχρι τα μέσα του Γενάρη, έτσι ώστε να προλάβουμε να γίνουν και αυτά τα περιφερειακά αναπτυξιακά προσυνεδριακές, τέλος πάντων, συναντήσεις που είπε και ο Πρόεδρος και στην Κεντρική Επιτροπή. Μεγάλο το εγχείρημα για να γίνουν 13
τουλάχιστον τέτοια αναπτυξιακά προς συνέδρια. Θεωρώ όμως ότι επειδή υπάρχει ήδη μαγιά των συνεδρίων των αναπτυξιακών που είχαν γίνει στις 13 περιφέρειες επί Αλέξη Τσίπρα το 2017, νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή μαγιά και εδώ δεν θα αποτανθούμε μόνο στους φορείς αλλά και στους πολίτες των περιοχών. Και βέβαια και ανανομώ η κάθε νομαρχιακή, περιμένουμε τώρα τις οδηγίες και τον οδικό χάρτη που θα φτάσει σε εμάς για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε για τις διαδικασίες αυτές. Στίχημα θα είναι και για τον κύριο Κασελάκη, γιατί έχω την αίσθηση ότι επιτέλους θα δώσει πολιτικό στίγμα. Νομίζω το πολιτικό στίγμα, ναι, έχει δοθεί ήδη. Πώς? Έχει δοθεί ήδη και μέσα από τις συνεντεύξεις του και μέσα από την Κεντρική Επιτροπή, που δυστυχώς υπήρχαν και άλλα άσχημα πράγματα και γεγονότα τα οποία έγιναν, όμως νομίζω ότι ένα στίγμα έχει δοθεί. Το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θεωρώ όμως ότι αυτή η διαδικασία μέχρι το συνέδριο θα είναι πλέον το ξεκαθάρισμα αυτών των θέσεων και βέβαια η ολοκλήρωση η οποία θα γίνει μέσα στο συνέδριο το Φλεβάρι. Τι πιστεύετε, κύριε Χατζή Θεοδόρου, ότι ήταν αυτό που οδήγησε τους αντιφρονούντες εντός εισαγωγικών του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να ξεκινήσουν τα όργανα αμέσως μετά την εκλογή του, γιατί δεν έχει περάσει και μεγάλο χρονικό διάστημα από την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου Προέδρου, γιατί δεν δόθηκε αυτή η περίοδος χάριτος στον κύριο Κασελάκη έτσι ώστε να ξεδιπλώσει τις προτάσεις του, τις θέσεις του, το πολιτικό του στίγμα και τον κατηγορούν και πάλι εντός εισαγωγικών ότι εστίασε πιο πολύ στην επικοινωνία και όχι στην ουσία. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιος άλλος βαθύτερος λόγος πίσω από αυτές τις κινήσεις που γίνονται και τις αποχωρήσεις? Νομίζω ότι την ερώτηση αυτή θα πρέπει να την κάνετε σε κάποιον που είναι στην ομπρέλα. Ίσως θα παίρνετε μια απάντηση. Πραγματικά δυσκολεύομαι να απαντήσω και μάλιστα σε ανθρώπους οποίους εκτιμώ, τους γνωρίζω 30 και 35 χρόνια. Αυτή η αντιμετώπιση απέναντι στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες και η άμεση αμφισβήτηση και της διαδικασίας και του πρόεδρου. Επειδή συμμετείχαν και στη διαδικασία. Αυτό πραγματικά για μένα είναι ένα σχήμα οξύμορο όσον αφορά τη δημοκρατία και την αριστερά. Θεωρώ λοιπόν ότι κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς το κόμμα το είδαν ως επιχείρηση, που σημαίνει αυτό ότι όταν δεν είμαι εγώ και δεν κατέχω τη θέση, άρα δεν μπορώ να είμαι και εκεί. Κάτι δηλαδή σαν επάγγελμα. Θεωρώ ότι εμείς είμαστε όλοι εθελοντές σε αυτό και έτσι πρέπει να είναι σε ένα κόμμα και όχι επαγγελματίες. Κάποιοι μάλλον έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους. Επειδή όμως για μας το επαναλαμβάνω ήταν μια κίνηση που την έχουμε ξαναζήσει, τις αποχωρήσεις και τις διασπάσεις, θεωρώ ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο ότι έχασαν ίσως κάποιες καρέκλες. Να το πω, και δεν φοβάμαι να το πω, νομίζω κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Καρέκλες που, εντός του κόμματος? Εντός του κόμματος, βέβαια, βέβαια. Αυτή την ηγεμονία την οποία υποτίθεται ότι κάποιοι είχαν μέσα σε αυτή την ιστορία και νομίζω ότι φαινόταν αυτό από το 19 και μετά, αυτή η αμφισβήτηση του Αλέξη Τσίπρα και το πώς δούλεψαν μέχρι σήμερα. Αυτό που είναι σημαντικό για μένα όμως είναι ότι ο νέος πρόεδρος από την πρώτη στιγμή μίλησε για ενότητα. Και αυτό νομίζω ότι έπρεπε να σεβαστούμε όλοι. Σίγουρα κάποιος χρειάζεται και περίοδο χάριτος. Ο Κασελάκης είναι ένας νέος άνθρωπος. Okay, ήταν άπειρος. Okay, συμφωνούμε. Ο Κασελάκης όμως εξελέγει με μια μεγάλη πλειοψηφία από τη βάση του κόμματος. Κάτι που δεν το επέλεξε ο ίδιος, το επέλεξε η προηγούμενη ηγεσία. Και νομίζω ότι όταν είχαμε τη διαδικασία της πρώτης εκλογής, θα την πω σε εισαγωγικά, γιατί ήταν ο μοναδικός υποψήφιος ο Αλέξης Τσίπρας, πήρε 145.000 ψήφους. Ήταν και ο μοναδικός υποψήφιος. Ακολουθήσαμε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Δεν υπήρχε καμία ένσταση για το αν θα πάμε έτσι ή θα πάμε αλλιώς. Ο καθένας από εμάς μπορούσε να είναι υποψήφιος, εν δυνάμει. Ο Κασελάκης πήρε το 56% των ψήφων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σεβαστούμε την πλειοψηφία. Πρέπει να σεβαστούμε αυτόν τον κόσμο ο οποίος ήρθε και ψήφισε. Και για μένα αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι, ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές του ΣΥΡΙΖΑ ήρθαν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν πάντα στο κόμμα, ήρθαν τώρα. Ήρθαν από διάφορους χώρους και στήριξαν αυτή την επιλογή Κασελάκη. Αν είναι καλή ή όχι, θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά χρειάζεται αυτό που είπατε και εσείς στην περίοδο χάριτος, η οποία δεν του δόθηκε καν ούτε μία εβδομάδα. Δηλαδή, ήταν και ζήτημα, και συγγνώμη που σας διακόπτω, και της λεγόμενης διεύρυνσης του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, πέρα από την αντίθεσή του στο πρόσωπο του κυρίου Κασελάκη, ήταν ενάντια αυτές οι κινήσεις και στην κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ να φύγει λίγο προς το κέντρο, προς την κέντρο αριστερά. Νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο αντιμετώπισε και ο Αλέξης Τσίπρας πολλά χρόνια μέσα και το διαχειρίστηκε πολλές φορές σωστά, πολλές φορές λάθος, ήταν αυτή η διεύρυνση την οποία ουσιαστικά πέρασε στην αριστερά ο Αλέξης Τσίπρας. Όταν για πρώτη φορά μέσα στα όργανα μίλησε ο Αλέξης για την κυβερνώντα αριστερά, ότι μπορούμε πλέον να πάμε να κυβερνήσουμε, έγινε ο χαμός. Αυτό όμως απεδείχθηκε τελικά ότι ήταν σωστό.
Και ότι τελικά με τις ανάλογες και τις κινήσεις τις οποίες έκανε και ο Αλέξης Τσίπρας, φτάσαμε τα 15 να πάρουμε μια κυβέρνηση. Την οποία νομίζω ότι τιμήσαμε όσο μπορούσαμε, με την απειρία η οποία υπήρχε, με την ελάχιστη γνώση η οποία είχαν τα στελέχη μας και ούτε καν στελέχη, ακόμα σημαντικά στελέχη, τα οποία ανέλαβαν μεγάλες υποχρεώσεις τότε και ευθύνες. Δυστυχώς όμως φτάσαμε στο 19 με μια οδυνηρή ήττα, αλλά με ένα μεγάλο ποσοστό του 32%, και τότε που θα έπρεπε όλα αυτά τα προβλήματα να λυθούν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, που είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, γιατί πηγαίναμε έτσι και έτσι συνέδριο. Δυστυχώς αυτό το συνέδριο που έπρεπε να γίνει τον επόμενο μήνα, δύο, μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη του 19, δυστυχώς δεν έγινε. Πανδημίες και τα λοιπά, θυμάστε μετά, οπότε χάσαμε το τρένο. Και εκεί λοιπόν βρήκαν κάποιοι το χώρο να απλωθούν και να αρχίσουν να αμφισβητούν. Δεν ήταν τυχαία η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα μετά από την εκλογική, την οδυνηρή εκλογική που είχαμε. Το Μάιο και τον Ιούνιο. Όχι, θα μπορούσε ίσως να μείνει ο Αλέξης Τσίπρας μέχρι να διασφαλιστεί αυτή η ενότητα, να περάσουμε σε μια άλλη μεταβατική, γιατί είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, να ολοκληρωθεί αυτό. Να εξυπηρετήσει τη μεταβατική, το μεταβατικό χρόνο που χρειαζόταν. Να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Για να νομίζω, να ότι, νομίζω ότι θα ήταν σωστό να το κάνει αυτό. Για τους δικούς του λόγους λοιπόν αποχώρησε, οπότε έπρεπε κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να λυθεί. Δεν θα μπορούσε να μείνει μετέωρο. Έτσι. Και γι' αυτό λοιπόν πήγαμε σε γρήγορες διαδικασίες και νομίζω ότι και ήταν άψογες οι διαδικασίες, δημοκρατικότατες. Οπότε, δεν αμφισβητείτε αυτό. Αμφισβητείτε όμως ο ίδιος ο πρόεδρος που εξελέγει μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες. Δεν μπορείς να συμμετέχεις. Οι πολιτικοί κρίνονται και αξιολογούνται, κύριε Καρδίδη. Ακριβώς, αλλά δεν μπορείς να συμμετέχεις. Κρίνονται και αξιολογούνται από το έργο τους. Όχι από την εκλογή τους. Και από το λόγο τους. Το έργο τους. Κατά πόσο εξυπηρετούν ή υπηρετούν τις καταστατικές αρχές του κόμματος που αναλαμβάνουν. Και βεβαίως το χώρο, την ιδεολογική πλατφόρμα στην οποία εντάσσεται το κόμμα, το οποίο αναλαμβάνουν, κύριε Χατζηθόδου. Κύριε Οικονόμου, δεν μπορούμε να είμαστε 5 υποψήφοι με εγκεκριμένα από την Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των υποψηφίων και να λέμε τελικά όχι, δεν ήταν ο κατάλληλος όταν εκλέγεται και όταν εγώ συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό δεν θα θεωρώ ότι είναι και πολύ δημοκρατικό. Νομίζω ότι η διαδικασία έτσι όπως εξελίχθηκε, σωστά εξελίχθηκε, εκλέχθηκε για τον κόσμο ο Στέφανος Κασσαλάκης. Άρα λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι αυτή τη στιγμή και περίοδο χάριτος να το δώσουμε, αλλά και να βοηθήσουμε προς την ενότητα του κόμματος για να αποχωρήσουμε μπροστά. Έχουμε μπροστά μας ένα συνέδριο, έχουμε όργανα στα οποία μπορούμε να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε, να μαλώσουμε και τέλος πάντων να συνθέσουμε στο τέλος και να βγούμε ξανά μπροστά. Γιατί η κοινωνία περιμένει και έχει ελπίδες και έχει στηρίξει τις ελπίδες πάνω σε εμάς. Μετά από μια τέτοια καταστροφική διακυβέρνηση Μητσοτάκη, ήδη κυβερνάει 5 χρόνια, νομίζω πλέον ο κόσμος έχει καταλάβει. Η απάντηση δηλαδή του 41% δεν είναι πιστική. Έτσι. Εγώ να ρωτήσω μόνο δύο ερωτήματα θα κάνω, κύριε Χατζη Θεοδωρ. Το ένα αφορά τον κύριο Τσίπρα. Δείχνει κάτι η παρέμβασή του μετά την αποχώρηση της ομπρέλας? Το ένα είναι αυτό. Δεν είχε παρέμβει μέχρι τότε ο Αλέξης Τσίπρας, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν στελέχη, ιστορικά στελέχη του κόμματος, τα οποία ζητούσαν την παρέμβασή του. Το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με τον κύριο Κασσελάκη. Λέτε αμφισβητήθηκε αμέσως μετά την εκλογή του. Αμφισβητήθηκε και από τις ενέργειες τις κομματικές τις οποίες προέβη μετά την εκλογή του, οι οποίες σύμφωνα τουλάχιστον με στελέχη του κόμματος ήταν και αντικαταστατικές. Κάτι το οποίο συμβούλεψε τον κύριο Κασσελάκη στην πρόσφατη συνάντησή τους και ο Αλέξης Τσίπρας να προσέχει ιδιαίτερα. Αναφέρομαι στις διαγραφές και στην ανακοίνωση περί διαγραφών, έτσι, και στον τρόπο με τον οποίο ζήτησε να γίνουν οι διαγραφές αυτές, οι οποίες βεβαίως στη συνέχεια δεν έγιναν γιατί δεν υπήρχε και λόγος να γίνουν. Κοιτάξτε, όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, κάτι, νομίζω ότι... Το timing που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει. Νομίζω ότι ήταν η βαθιά ανησυχία του, γιατί έβλεπε ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Αυτό ήταν, νομίζω, και η παρέμβασή του. Οι παρεμβάσεις του βέβαια νομίζω θεωρώ ότι ήταν πολύ ελαφριές παρεμβάσεις με κάποιες συναντήσεις κάποιων στελεχών, για να περισσότερο εικάζω για να στηρίξει την ενότητα του κόμματος και μετά τις αποχωρήσεις της ομπρέλας και μετά την αποχωρήση της ομπρέλας, και τη θεωρώ πιο λογική και εύλογη και την κριτική της κυρίας Αχτσιόγλου είναι άλλο κομμάτι, η κριτική της κυρίας Αχτσιόγλου.
Διαφωνώ όμως με τον τρόπο που έκαναν κριτική και η Ομπρέλα, αλλά και η ομάδα των 6-6, η ομάδα τέλος πάντων Αχτσιόγλου, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, έτσι και στο διαδίκτυο. Αυτό το θεωρώ καταστροφικό και για την ίδια την ομάδα, αλλά και για το ίδιο το κόμμα. Δεν νομίζω ότι μπορείς να στηρίξεις μια διαφορετική πρόταση ή εναλλακτική πρόταση ή να μιλήσεις για ενότητα όταν από το πρωί μέχρι το βράδυ και στη τηλεόραση αλλά και στο διαδίκτυο έχεις εξαπολύεις ύβρις και απαξιώνεις τον νέο πρόεδρο, ο οποίος θεωρώ ότι έκανε τα δικά του φάουλ σίγουρα, okay, νομίζω όμως μαζεύτηκαν αρκετά γρήγορα και κουβεντιάστηκαν και στην Κεντρική Επιτροπή. Το ότι ένας αρχηγός έχει το δικαίωμα να παραπέμψει ή οποιοδήποτε από εμάς να παραπέμψει κάποιον στην Επιτροπή Δεοντολογίας, νομίζω το έχει. Και όταν έχει και επιχείρηματα. Νομίζω περίπου αυτό έκανα. Ίσως να ήταν λάθος ο τρόπος. Αλλά θέλω να σας πω όμως ότι και η Επιτροπή Δεοντολογίας δυστυχώς δεν έκανε τη δουλειά της όλο αυτό το διάστημα. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως εδώ και 1,5 χρόνο. Ξέρω πάρα πολύ καλά το πώς δούλεψε ο καθένας. Όλοι κάναμε λάθη. Η Επιτροπή Δεοντολογίας από ό,τι είδατε έστειλε το αίτημα αυτό στην Κεντρική Επιτροπή, που ήταν επίσης λάθος κίνηση, γιατί η Επιτροπή Διοντολογίας εκλέγεται από το Συνέδριο, που σημαίνει ότι πάνω από όλους είναι η Επιτροπή Διοντολογίας. Άρα λοιπόν το χειρίστηκαν και οι έμπειροι λάθος, και ίσως το λάθος να ήταν εσκεμμένο, γιατί δεν τους φάνηκε πάρα πολύ δύσκολη. Όμως νομίζω ότι αυτές οι επιτροπές όταν συστήνονται είναι για τα δύσκολα, δεν είναι για τα εύκολα. Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του και έχει και υποχρεώσεις απέναντι στο κόμμα. Δεν μπορεί κάποιος να βγαίνει και να βρίζει, να αμφισβητεί τον πρόεδρο τις επόμενες μέρες της εκλογής του και να τον αφήνουμε στο απειρόβλητο. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Είναι πραγματικά ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να προχωρήσει. Άρα γιατί ενότητα μιλάμε. Έπρεπε να παρέμβει δηλαδή αυτοβούλωση η Επιτροπή Δεοντολογίας. Θεωρώ ότι καλά έκανε ο πρόεδρος και έκανε το αίτημα. Θα έπρεπε να το κάνει λοιπόν στη Δεοντολογία και εκεί έπρεπε να μείνει. Κάποιος έπρεπε να παραπέμψει το θέμα. Ακριβώς. Και αυτό έκανε ο πρόεδρος. Δεν μπορείς να τον αμφισβητήσεις και να τον βρίζεις. Δεν μπορεί να παραπέμψει μόνη της η Επιτροπή, αυτό λέω. Όχι, όχι. Η Επιτροπή έπρεπε να κάνει τη δουλειά της. Δεν την έκανε. Οπότε ο πρόεδρος καλώς έκανε λοιπόν και πήγε εκεί. Το αν είχε δίκιο ή όχι, ας το αποφάσισε η Επιτροπή Δεοντολογίας. Μήπως τελικά οι διαφωνίες, κυρία Χατζηθεοδόρου, εκτός από το πρόσωπο του νέου πρόεδρου του κυρίου Κασελάκη, εστιάζονται και στο πρόσωπο του κυρίου Πολάκη? Γιατί ακούγονται και αυτά τα σενάρια μέσα σε όλη αυτή την κουβέντα και όλα αυτά τα σενάρια τα οποία ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία υπήρχαν κάτω από το χαλί ήταν ο Πολάκης, ήταν οι ομάδες οι οποίες δούλευαν η καθεμία ξεχωριστά και θεωρώ πως ήταν και αυτό. Ναι, ήταν και αυτό βέβαια. Γιατί ο Πολάκης νομίζω ότι από την αρχή στήριξε τον Στέφανο Κασελάκη και μάλιστα φανατικά. Οπότε θεώρησαν λοιπόν ότι στρέφονται και εναντίον του Πολάκη, τον Πολακισμό όπως λένε όλοι. Και η θέση που κατέχει πλέον στο κόμμα είναι ο τομεάρχης των τομεαρχών ο κύριος Πολάκης. Και αυτό. Και αυτό. Νομίζω ότι ίσως να στεναχώρησε πολλούς. Τι να κάνουμε όμως. Αλλάζει η ηγεσία, αλλάζουν κάπως τα πράγματα. Αλλάζουν τα πρόσωπα. Αλλάζουν τα πρόσωπα. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν και ο τρόπος που παρεμβαίνει στην κοινωνία. Όταν εμπιστεύεσαι τον κόσμο και του λες έλα να στηρίξεις, να ψηφίσεις και να εκλέξεις τον πρόεδρό σου, άρα λοιπόν είναι σαν να μην εμπιστεύεσαι και τον κόσμο ο οποίος ήρθε και ψήφισε και στήριξε αυτή την επιλογή. Θεωρώ πάντως ότι μας έχει ξεπεράσει η κοινωνία και αυτό το είδαμε και τις επόμενες μέρες με τις ατυχείς δηλώσεις που έγιναν από πρωτοκλασσάτα στελέχη που δεν το περίμενε κανείς μέσα από την συχνότητα του Sky, και λέω του Sky γιατί είναι πραγματικά ένα κανάλι για μας το οποίο είναι φοβερά απέναντι στο τζιβ, είναι το αντισύριζο ουσιαστικά μέτωπο της κυβέρνησης. Νομίζω ότι καλώς έγιναν όπως έγιναν τα πράγματα, ίσως με λάθος τρόπο, αλλά έπρεπε κάπως να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Θεωρώ και η ομιλία του Προέδρου, η οποία ήταν φορτισμένη, θα την ήθελα λίγο πιο μετριασμένη ίσως στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά έδειξε όμως το δρόμο το πώς πρέπει να ακολουθήσουμε από εδώ και πέρα. Να αρχίσει να προσαρμόζεται στον πολιτικό του λόγο, στα δεδομένα της ελληνικής πολιτικής κινήσεως, ναι, ο κ. Κασελάκης. Όμως φαίνεται ότι είναι επηρεασμένος ακόμη από την Αμερική, από την πολιτική πραγματικότητα της Αμερικής. Πρέπει σιγά σιγά όμως, ναι, να αρχίσει να ίσως να είναι και η εμπειρία η οποία δεν αρμόζει και στην αριστερά. Ίσως η εμπειρία η οποία του λείπει. Ναι, νομίζω ότι έχει χρόνο να μάθει. Βέβαια και μπορεί να
χρησιμοποίησε φράσεις οι οποίες δεν αρμόζουν στην αριστερά, αλλά δεν αρμόζουν και στην αριστερά όμως να γίνεται η Κεντρική Επιτροπή γήπεδο. Δεν μπορούν να λειτουργούν άνθρωποι με τεράστια εμπειρία μέσα εκεί. Ά, είστε ζωηροί, είστε συνεδριά των οργάνων σας και στα συνεδριά. Ξέρετε γιατί ζωηράδα αυτή τη φορά. Αυτό δεν ήταν ζωηράδα και θέλω να σας πω ότι. Το ξεπέρασε λίγο τα όρια. Ξεπέρασε τα όρια κατά πολύ και μάλιστα στην ομιλία του Προέδρου, η οποία είναι και σε ευθεία μετάδοση. Όταν θα κλείσουν τα φώτα των τηλεοράσεων και των καναλιών, μέσα στην Κεντρική Επιτροπή μπορείς να πεις τα πάντα και ίσως να κάνεις τα πάντα. Ίσως να έπαιξε και αυτό ρόλο, κύριε Θεοδόρο. Σε απευθείας μετάδοση θα είχαν τη δυνατότητα αυτοί που διαφωνούν με τον Πρόεδρο και φέρθηκαν έτσι όπως φέρθηκαν να τους ακούσει το Πανελλήνιο. Νομίζω να δημιουργήσει να περάσει προς τα έξω όλη αυτή η εικόνα. Δεν τους θέλησε και κανείς το λόγο. Νομίζω ότι την κριτική την νομίζω ότι κάνουν ίσως την κριτική. Είναι κάθε μέρα στα κανάλια και είναι καθημερινά στα κανάλια. Όλοι αυτοί οι οποίοι φώναζαν από κάτω. Δεν νομίζω ότι δεν είχαν λόγο δηλαδή και φωνή. Μάλλον ήταν περισσότερο πολιτική ατμόσφαιρα. Δημιουργήθηκε εικόνα. Ο παδισμός ήταν όμως, κύριε Κομμό. Δεν ήταν καλό αυτό το πράγμα να γίνει. Βεβαίως εγώ το κάνω. Δεν μας τιμάει αυτό και να βλέπουμε στην Κεντρική Επιτροπή σε απευθείας μετάδοση αυτές τις αντιδράσεις. Επειδή εγώ έχω συμμετάξει σε πάρα πολλές κεντρικές επιτροπές τα τελευταία 7-8 χρόνια, ίσως σε όλες, δεν συνέβη ποτέ αυτό το πράγμα. Όταν μιλούσε ο πρόεδρος του κόμματος. Ποτέ. Άρα λοιπόν ο σεβασμός. Τώρα και συγκρίσεις μεταξύ Τσίπρα Κασελάκη. Δεν κάνω συγκρίσεις. Δεν κάνω συγκρίσεις. Νομίζω ότι δεν γίνονται. Μιλάω για το θεσμό. Δεν μιλάω για τα πρόσωπα. Έτσι είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε τον πρόεδρο του κόμματος, ο οποίος δεν ήρθε. Ούτε φυτευτός ήρθε, ούτε τον έστειλαν οι Αμερικάνοι. Τον εξέλεξε, έτσι, εντάξει, τον εξέλεξε η βάση. Άρα λοιπόν. Να όμως που αμφισβητήθηκε. Και αυτό ήταν από τα στελέχη που διαφωνούν. Έμεσα αμφισβητήθηκε. Ναι, αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί όμως σαν διαπίστωση, σαν μια. Σαφέστατα. Πρόσωπα, έτσι, σαφέστατα. Είναι εκλεγμένος από τη βάση. Ακριβώς. Οπότε λοιπόν. Σας ανησυχεί αυτή η κατηφόρα των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία καταγράφεται πια στις δημοσκοπήσεις και όχι μόνο μιας εταιρείας. Ναι, γιατί κοιτάξτε, ξέρω ποια είναι και η άποψή σας για, για τις δημοσκοπικές εταιρείες. Δεν έχω αλλάξει άποψη για τις δημοσκοπικές. Σας προλαβαίνω. Ναι. Δεν δείχνουν όμως κάτι. Αλλά δείχνουν τη φωτογραφία της στιγμής. Αυτό ακριβώς που είπατε. Ναι, αυτό συμβαίνει. Ναι. Και είναι και εύλογο νομίζω ότι λογικό ήταν να πέσει και στα ποσοστά του. Προφανώς όταν φεύγει ένα μεγάλο στελεχικό δυναμικό μέσα από το κόμμα, όταν υπάρχει αυτή η αναμπομπούλα, όταν εσύ θέλεις να περάσεις πράγματα αλλά δεν μπορείς, όταν ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει τεράστιες αγωνίες, έχει την εσχροκέρδεια, έχει τα προβλήματά του και λέει, βλέπει εκεί ότι εσύ τρώγεσαι με τα μέσα σου. Άρα, γιατί να σε εμπιστευτεί τη στιγμή αυτή. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Το Κυριακό κυκλοφόρησαν τα πρώτα σποτάκια της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριε Χατζή Θεοδόρου. Έτσι ακριβώς. Για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Μέχρι τώρα. Έτσι ακριβώς. Πού ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι τώρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά τον τελευταίο μήνα, ήταν στα όργανα και μαλώνομαι μεταξύ μας. Αυτό έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κόσμος μας έστειλε στην αξιωματική αντιπολίτευση για τους δικούς του λόγους. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να φανούμε συνεπείς, σύμφωνα με την εντολή που μας έδωσε ο ελληνικός λαός. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, θα πάμε και τρίτη, θα πάμε και τέταρτη. Αυτό εξαρτάται από εμάς όμως σήμερα. Και θεωρώ ότι γρήγορα τα πράγματα θα αλλάξουν, θα ανακάψει και ο ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι αυτή πλέον η πορεία προς τον κόσμο έξω και στην κοινωνία που ξεκινάει σίγουρα με τα προσυνεδριακά μας, με τις προσυνεδριακές διαδικασίες, νομίζω ότι αυτό το σκοπό έχουν. Και βέβαια το συνέδριο που θα γίνει το Φεβρουάριο. Η ομάδα της κυρίας Αχτσιόγλου που φαίνεται ότι τελικά θα αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε όλοι μαζί είτε σταδιακά. Τέτοιο αποφασίστηκε χθες. Χθες είχε μια παλαιλατική συνδιάσκεψη. Σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο φαίνεται ότι δεν συμφωνούν. Ναι. Δεν ξέρω τι θα κάνει η ομάδα της κυρίας Αχτσιόγλου. Νομίζω ότι θα αποφασίσουν. Είναι πολύ σημαντικό πολιτικά αυτό το οποίο θα αποφασίσει να κάνει η ομάδα αυτή, γιατί θα στερήσει κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, επειδή πάντα είμαι ειλικρινής και θέλω να λέω τα πράγματα με το όνομά του. Καθόλου και δεν είναι ότι παρενέβη μετά την αποχώρηση της ομπρέλας και δεδομένου ότι άνοιξε η συζήτηση για τους 6-6 ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Σας είπα, είναι η ανησυχία του όπως είναι και η δική μας ανησυχία. Θεωρώ ότι πάντως γίνονται κάποιες κινήσεις μέσα από την ομάδα Αχτσιόγλου έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μια κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν θα κρύβουμε πλέον τα πράγματα κάτω από το χαλί. Αυτό που ξέρει έξω ο κόσμος και συζητάει, νομίζω ότι είναι σημαντικό να το λέμε και να τα ακούει και από εμάς. Αυτή είναι και η δική μου προσωπική άποψη, ότι πιστεύω ότι εάν καταφέρουν να δημιουργήσουν κοινοβουλευτική ομάδα ή αν την είχαν ήδη δημιουργήσει, θα είχαν ήδη φύγει.
10 βουλευτές απαιτούν. 10 βουλευτές απαιτούν για την κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι γύρω στους 7-8. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι. Οι αριθμοί δεν είναι, είναι κατά προσέγγιση. Αυτός που ξέρουμε σίγουρα είναι αυτοί οι δύο οι οποίοι φύγανε. Και οι δύο ανεξάρτητοι. Μαζί με τους δύο ανεξάρτητοι. Αυτή τη στιγμή όμως, μην ξεχνάτε, έχουμε δύο οι οποίοι έχουν αποχωρήσει και δεν έχουν παραδώσει τις έδρες τους. Ούτε οι ευρωβουλευτές. Θα θυμίσω. Αυτό είναι το άλλο κομμάτι. Θα το πούμε και αυτό. Όταν όμως. Ο ίδιος ο Ευκλήδης Τσακαλώτος για την υπόθεση Γεωργούλη, ας πούμε, ότι πρέπει να παραδώσει την έδρα του. Δεν μπορεί όταν αυτός αποχωρεί από το κόμμα να μην παραδίδει την έδρα του. Θεωρώ ότι αυτό δεν είναι και πολύ συνεπές και με αυτό το οποίο υπέγραψε. Γιατί πάντα οι υποψήφοι υπογράφουν το πρωτόκολλο. Υπάρχει μια διοντολογία που λέει ότι εάν εσύ αποχωρήσεις, ψήφοι και οι έδρες αυτές ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι στο πρόσωπο του καθένα. Ούτε η κυρία Πέρκα το έκανε, ούτε ο κύριος Τσακαλώτος. Νομίζω ότι είναι δύσκολο πράγμα οι αποχωρήσεις και πολύ πιο δύσκολο είναι να παραδώσεις τελικά την εξουσία. Αυτό φάνηκε τελικά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα καταφέρουν οι 6 συν 6 να οργανώσουν, να πάρουν περισσότερους βουλευτές κτλ. Έχουμε μια εκπροσώπηση σήμερα. Δυστυχώς όμως συνεχίζουν να λειτουργούν ως κόμμα μέσα σε ένα κόμμα και αυτό σίγουρα δεν βοηθάει το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν η ενότητα, η πολυπόθητη ενότητα που θέλουμε όλοι δεν μπορεί να επιτευχθεί. Με τέτοιες κινήσεις. Χθες υπήρχε νομίζω μια πανελλαδική συνάντηση, διάσκεψη των 6 και 6, οι οποίοι από ό,τι γνωρίζω γύρω-γύρω, ότι το 90% των μελών που συμμετείχαν σε αυτή τη συνάντηση ήταν να φύγουμε από το Βούρκο. Το πήρε πίσω. Ο κύριος Ηλιόπουλος το είπε αυτό και το πήρε πίσω. Το άκουσα που το πήρε πίσω. Όμως υπόθηκε. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, το ότι υπόθηκε. Οπότε καταλαβαίνω ότι μάλλον. Περιμένουν την κατάλληλη στιγμή και θεωρώ ότι αυτός είναι ο απότερος σκοπός να μαζέψει την κοινοβουλευτική ομάδα. Ξέρετε τι μου προκαλεί την εντύπωση, ότι αυτοί που αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ ή σκέπτονται να αποχωρήσουν, κατηγορούν τον νέο πρόεδρο, τον κύριο Κασελάκη, για επικοινωνιακούς λόγους, ότι είναι κάθε μέρα στα μέσα ενημέρωσης, χωρίς να υπάρχει πολιτική πρόταση από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άκουσα λοιπόν στο ρεπορτάζ για την συνδιάσκεψη την πανελλαδική της Έφης Αχτσιόγλου, της ομάδας 6-6. Ότι υπήρχαν δύο προτάσεις. Ή να αποχωρήσουν όλοι μαζί, έτσι ώστε να είναι πολύ μεγάλος αριθμός των αποχωρούντων από τον ΣΥΡΙΖΑ, ή να αποχωρούν σταδιακά, έτσι ώστε να είναι πάντοτε στην επικαιρότητα και να σχολιάζονται από τα μέσα ενημέρωσης. Όταν δηλαδή κατηγορούν κάποιους άλλους ότι χρησιμοποιούν τα μέσα για επικοινωνία, κάποιοι θέλουν να το κάνουν, να κάνουν ακριβώς το ίδιο για να ωφεληθούν αυτή την δημοσιότητα. Ναι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς κάνουν και από την επόμενη μέρα τον διαδικασμό. Η χώρα όμως έχει προβλήματα, το είπατε και εσείς στην αρχή της κουβέντας μας, ότι δεν είναι μόνο και για το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση και για τη δημοκρατία του πολιτεύματος, της δημοκρατίας μας, αλλά και για όλους εμάς, για την κοινωνία. Είπατε τα ζητήματα είναι πάρα πολλά και τα προβλήματα πάρα πολλά. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς που έβλεπα λοιπόν από την αρχή. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν μπορεί άλλο να συζητάει για το ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να λύσει τα προβλήματά του και νομίζω ότι ο δικός χάρτης. Ναι, αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει να συζητάει τα προβλήματά ακριβώς. Του και την κοινωνία. Ναι, αυτή τη στιγμή μαλώνω το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μαλώνω την κοινωνία. Η κοινωνία έχει τα προβλήματά της και νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος. Γι' αυτό πρέπει να γίνει αυτό όσο γίνεται πιο γρήγορα. Όσο γίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ μας έχει μάθει σε προτάσεις, κύριε Χατζηθεοδόρου. Καλές, κακές δεν έχει σημασία. Κάτι που δεν το έκανε όμως την τελευταία τετραετία, όπου κατηγορηθήκατε και γι' αυτό και τα χαμηλά ποσοστά, ότι ήταν πιο πολύ καταγγελτικός ο λόγος σας. Ήταν χλιαρή αντιπολίτευση. Νομίζω ότι οι προτάσεις υπήρχαν και τα θέματα. Κάπου χανόταν όμως αυτές οι προτάσεις χανόταν... και δεν περνούσαν. Ακριβώς. Στο αφήγημα. Ναι. Στον τρόπο με τον οποίο θέλετε να τις. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ της επικοινωνίας. Που το είχαμε εδώ και. Που το είχαμε πάντα και το είχαμε. Και ως κυβέρνηση το είχαμε. Όχι μόνο σαν αντιπολίτευση που έγινε μετά. Θεωρώ ότι έγιναν πάρα πολύ σημαντικά και τρομερά λάθη εκεί. Αυτά ακριβώς τα λάθη δεν κουβεντιάσαμε το 19 και μετά. Αυτό που είπα και στην αρχή, ότι δεν έγινε το συνέδριο τότε που έπρεπε να γίνει άμεσα να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και μπήκαμε λοιπόν σε αυτόν τον φαύλο κύκλο και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Νομίζω ότι όλα αυτά τα φαινόμενα και τη εκλογή του Στέφανου Κασελάκη και έτσι όπως έγινε όλη αυτή η διαδικασία είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι έχουμε χάσει την επαφή με την κοινωνία. Και θεωρώ ότι η κοινωνία, το ξαναλέω, μας ξεπέρασε. Και η κοινωνία θέλει κάτι άλλο από εμάς πλέον. Κύριο Χατζηθεοδόρου, αλλά το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές. Το πριώνησαν και στελέχη του και δεν επέτρεψαν να το ξεδιπλώσει ο Τσίπρας.
στην ελληνική κοινωνία. Θέλω να θυμίσω τις δηλώσεις του κυρίου Κατρούγκαλου, στήχησαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να θυμίσω παραμονές εκλογών και την τροπολογία την οποία είχε καταθέσει ο κύριος Παπαδημούλης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα του φράχτη, του μεταναστευτικού. Άρα λοιπόν το αφήγημα ήταν και στελέχη, δύο μόνο περιπτώσεις, τις πιο τρανταχτές τώρα αναφέρω, κύριε Χατζή Θεοδόρου, τα οποία δεν επέτρεψαν να ξεδιπλώσει ο Τσίπρας το αφήγημά του, την πρότασή του στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Ναι. Τα συζητούσαμε, θυμάμαι εδώ. Τα συζητούσαμε. Δεν είναι μόνο ο χλιαρός επικοινωνιακός τρόπος, είναι και κατά πόσο τα ίδια τα στελέχη του κόμματος έτσι στηρίζουν το αφήγημα το οποίο κατεβάζει. Ήταν ατυχείς δηλώσεις, πιστεύετε, ή τρικλοποδιές τον Αλέξη Τσίπρα? Ό,τι και να ήταν το αποτέλεσμα, ήταν αρνητικό. Ναι. Δεν έχει σημασία τώρα τι πιστεύω εγώ. Θεωρώ πάντως ότι ήταν. Τρικλοποδιές θεωρεί ο κύριος Χατζηθεοδόρου, γιατί ήταν, έχω την αίσθηση ότι το είχαμε συζητήσει. Ήταν πραγματικά δύσκολες καταστάσεις για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξη Τσίπρας δεν παρατήθηκε τυχαία μετά από όλα αυτά τα οποία έγιναν. Νομίζω ότι σήκωσε όλο το βάρος του προεκλογικού αγώνα μόνος του. Και φάνηκε, νομίζω, ήταν πολύ ξεκάθαρο αυτό. Και με τις κακές επιλογές οι οποίες έγιναν όχι μόνο σε επίπεδο εκλογών, εθνικών εκλογών, αλλά και τις επιλογές οι οποίες κάναμε και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο θέλει να ξανακυβερνήσει, κυβέρνηση και θέλει να ξανακυβερνήσει, να μην την έχει έτοιμη πρόταση για τις 13 περιφέρειες της χώρας εδώ και ένα χρόνο. Δεν μπορεί να κάνεις ψηφοδέλτια σε περιφέρειες ένα μήνα πριν και να ψάξεις να βρεις υποψηφίους για να κατέβουν στην περιφέρεια. Ίσως δήμους, ίσως μεγάλους δήμους. Είχατε αποφάσεις, ναι, γιατί δεν έγιναν ένα χρόνο πριν? Μα είχαν αποφάσεις και τρέχανε το καλοκαίρι για να κάνουν ψηφοδέλτια. Να αναπτύξουν συνεργασίες. Εδώ λοιπόν. Η νομαρχιακή της Ξάνθης το έπραξε. Η νομαρχιακή της Ξάνθης το έκανε τρία χρόνια πριν. Αφήστε την νομαρχία της Ξάνθης. Ήταν όμως αποφάσεις οργάνωσας αυτές. Βεβαίως. Ήταν όμως αποφάσεις που ξεκίνησαν τοπικά από εδώ. Δεν μας ήρθαν από κάτω. Η κατεύθυνση και του προηγούμενου συνεδρίου αλλά και της Κεντρικής Επιτροπής και όλων ήταν καλές συνεργασίες. Ναι. Αυτές οι συνεργασίες για να καλλιεργηθούν όμως και να μπορέσουν να αποδώσουν χρειάζονται χρόνος. Δεν τις κάνει συνεργασίες αυτές ένα μήνα πριν ή δύο μήνες πριν. Δεν μου φταίει με ένα κάποιο άλλο κόμμα το οποίο συνεργάστηκε μαζί μου γιατί ξαφνικά εγώ θυμήθηκα ότι πρέπει να συνεργαστώ. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα ατυχή γεγονότα, τα οποία ατυχή να τα πω, θεωρώ ότι δεν δούλεψαν τα όργανα. Γενικώς υπήρχε μια ανοργανωσιά την οποία τη βιώναμε και εμείς. Πρέπει να χτίσεις από την αρχή για να μπορέσεις να φτάσεις σε ένα καλό αποτέλεσμα. Ένα μήνα πριν τις εκλογές δεν ψάχνεις να κάνεις συνεργασίες και δεν ψάχνεις να βρεις υποψηφίους. Δεν ψάχνεις να βρεις τον υποψήφιο. Ας αφήσουμε τους περιφερειακούς συμβούλους. Τον υποψήφιο περιφερειάρχη, ποιος θα είναι? Εμείς καταλήξαμε ένα μήνα πριν τις εκλογές. Αυτά λοιπόν τα λάθη τα πληρώνουμε σήμερα. Έτσι, η απουσία μας μέσα από το συνδικαλισμό, μέσα από τις κοινωνικές δομές, λείπει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ είχαμε κάνει μια πάρα πολύ καλή αρχή. Αυτό λοιπόν το πληρώνουμε σήμερα. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι μια ευθύνη ενός Προέδρου που δεν έγιναν και προφανώς δεν είναι και του Κασελάκη. Έτσι, γιατί ακόμα του ρίχνουν και, και αυτές τις ευθύνες. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν το άντεξε άλλο. Θα παρέμβω. Δεν το άντεξε και έφυγε. Δεν του ρίχνουν τέτοιες ευθύνες, αλλά προσέξτε να δείτε, θα το πω κυρία Χατζηθεοδόρου. Αποδόμησε το πιο βασικό επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ από τότε που ήταν όντως κυβερνός αριστερά. Ποιο λέτε? Το περίφημο μαξιλάρι. Το περίφημο μαξιλάρι. Το αποδόμησε. Νομίζω για να δείξει με το δάχτυλο τσακαλώτο, το αποδόμησε. Θυμίζω ότι ήταν ένα από τα βασικά επιχειρήματα του Αλέξη, της κυβέρνησης του Αλέξη του Τσίπρα, κατ' επιταγή έγινε βέβαια έτσι, των δανειστών. Αυτό θέλω να το επισημάνω, ήταν κάτι το οποίο το θέλαν. Και όσο περισσότερο, τόσο πιο πολύ θα άνοιγε ο δρόμος για την έξοδο από τα μνημόνια που ήταν το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά δεν θυμάμαι κύριε Χατζηθεοδόρου? Σωστά θυμάστε, αλλά υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό τώρα εδώ. Υπάρχουν 37 δισεκατομμύρια. Το οποίο μαξιλάρι ήταν επιχείρημα μαξιλάρι για τα χρόνια της πανδημίας και κριτική απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την πανδημία. Ενεργειακή κρίση, ξανά βγήκε από το σιρτάρι το περίφημο μαξιλάρι και αποτέλεσε επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης από πλευράς κυβέρνησης. Ακρίβεια, και πάλι βγήκε από τον ντουλάπι το περίφημο αυτό μαξιλάρι, προκειμένου να αποτελέσει επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ
για τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να διαχειριστεί το θέμα της ακρίβειας η κυβέρνηση. Το μαξιλάρι, κυρία Οικονόμου. Έρχεται ο κύριος Κασελάκης τώρα και το αμφισβητεί. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι αμφισβήτησε το μαξιλάρι. Αμφισβήτησε το ύψος του μαξιλαριού. Αυτή ήταν και η διαφορά. Τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτό το και τον τρόπο. Δεν επέλεξε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς αυτό... να θέλει να την υπερασπιστώ, ναι, και το όχι, ξέρει ο κύριος Χατζηθεοδόρου. Όχι, όχι. Νομίζω ότι. Ήταν καταπέτηση των δανειστών. Ήταν καταπέτηση των δανειστών. Οκ. Okay. Το 18 λοιπόν, τον Αύγουστο του 18, ολοκληρώθηκε λοιπόν η έξοδο μας από τα μνημόνια. Σωστά, μέχρι εδώ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν όλες τις υποχρεώσεις. Φτιάξαμε ένα πολύ μεγάλο μαξιλάρι των 37 δις. Οι απαιτήσεις για ένα μαξιλάρι τότε αρκούσαν να είναι και 17 τα δις ή και 20 τα δις. Άρα λοιπόν, νομίζω η κριτική και όχι μόνο του Κασελάκη αλλά και όλων μας και πολλών από εμάς ήταν ότι θα μπορούσαμε να δώσουμε χρήματα, να βοηθήσουμε την κοινωνία η οποία σπάραζε. Τα χρήματα αυτά τα μαζέψαμε μέσα από τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Δεν τα πήραμε από πουθενά, δεν μας τα χάρισε κανείς. Ως αντιπολίτευση, διότι αξιοποιήσατε αυτά τα 37 δις στο πακέτο των προτάσεων τα οποία κατεβάσατε στις εκλογικές αναμετρήσεις, κύριε Χατζηθεοδόρου. Το κάναμε, κύριε Κονούμ. Λέω όμως εγώ και πλέον το διαβάζουμε και από μακριά. Και αν και εκείνη την εποχή υπήρχαν φωνές που έλεγαν ότι εδώ θα πρέπει να στηρίξουμε και τη μεσαία τάξη και τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν. Γιατί από εκεί τα πήραμε όλα αυτά τα χρήματα. Θα μπορούσαμε να μην έχουμε 37 δις, κύριε Κονούμ, να έχουμε 30 δις. Τα 7 δις θα μπορούσαμε να τα ρίξουμε στην αγορά, θα μπορούσαμε να τα δώσουμε στους μικρομεσαίους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, εμείς κλείσαμε τις τρόφιγγες τότε των τραπεζών, που ακόμα είναι κλειστές για τους μικρομεσαίους, και ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος θα ερχόταν και θα στήριζε τη μικρή μεσαία επιχείρηση, σήμερα την φορολογεί περισσότερο. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτό ήταν που είπε ο κύριος Κασελάκης, ότι θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε εκείνο το διάστημα, εκείνα τα χρήματα τα οποία θα μπορούσαμε να επενδύσουμε. Και ίσως να ήμασταν ακόμα και η κυβέρνηση. Δεν την πήρε μόνο στο Τσακαλώτο. Πρόεδρο είχε το κόμμα. Βεβαίως. Αλλά ξέρετε, μια τέτοια απόφαση δεν παίρνει μόνο ένας άνθρωπος, ένας πρόεδρος. Νομίζω ότι και το οικονομικό επιτελείο πρέπει να βοηθήσει σε αυτό εδώ. Όπως βοήθησε να μαζευτούν, έτσι θα έπρεπε λοιπόν να βοηθήσει ώστε αυτά να διατεθούν εκεί που έπρεπε και όπως έπρεπε. Αυτό δεν έγινε σωστά. Το οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ. Για το οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ μιλάω. Ήταν το οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, εγώ μιλάω. Όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, εκείνο το οποίο επέτρεψε στο ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα να οικοδομήσει το αφήγημα της λήξης της δανειακής σύμβασης. Εσείς το λέτε έξοδο από τα μνημόνια. Εγώ το λέω λήξη δανειακής σύμβασης, γιατί ακόμα χρωστάμε, κύριε Χατζηθεοδόρου, και ακόμα έχουμε. Χρωστάμε, κύριε Οικονόμου, τα τελευταία 200 χρόνια. Το θέμα είναι το χρέος μας να είναι διαχειρήσιμο. Αν δεν ήταν αυτά τα 37 δις. Θα πηγαίναμε πιο πίσω σε κύριε αυτό το αφήγημα. Να το ξαναπώ. Θα μπορούσε το 37 δις το μαξιλάρι αυτό να ήταν 27 δις. Ο δρόμος των 15 χρόνων μπροστά μας, ο οικονομικός δρόμος θα ήταν ανοιχτός. Οι δανειακές συμβάσεις θα ήταν διαφορετικές. Ακόμα και σήμερα το ότι δανειζόμαστε με πολύ χαμηλό επιτόκιο οφείλεται σε αυτό. Άρα λοιπόν για το ύψος του μαξιλαριού έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Νομίζω κάποια στιγμή το είπε και ο κύριος Δραγασάκης που συμμετείχε στο οικονομικό επιτελείο, ότι θα μπορούσαν πράγματι να είναι και λιγότερα τα χρήματα τα οποία μαζέψαμε. Αυτό νομίζω προσπάθησε να πει ο κύριος Κασελάκης. Το είπε κάπως διαφορετικά, το κατάλαβαν κάπως, το εκμεταλλεύτηκαν. Και αλλά δεν κολλάμε εκεί όμως. Όμως έγινε διόρθωση. Εγώ θέλω να το είπε. Και έγινε και διόρθωση. Αλλά θέλω να σας πω όμως, αυτή δεν είναι η ουσία σήμερα της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω κάτι σε αυτό. Μια και είμαστε στα 37 δις, το λεγόμενο μαξιλαράκι. Παρά τα 37 δις και τη σκληρή φορολόγηση λόγω των απαιτήσεων των δανειστών, ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 19 πήρε ένα ποσοστό περίπου στο 32%. Ερχόμενοι στις εκλογές φέτος, στις δύο διπλές αναμετρήσεις, υπέστη μια βαριά ήττα και στις δύο εκλογές, παρότι δεν ήταν στην κυβέρνηση, δεν εφάρμοζε σκληρά μέτρα. Πώς το δικαιολογείτε εσείς αυτό, δηλαδή μετά από σκληρή φορολόγηση και η κυβέρνηση να παίρνει 32%, μετά από αντιπολίτευση, και ας μην ξεχνάμε να αναφερθήκατε κι εσείς ότι ήμασταν και στα χρόνια της πανδημίας, οπότε θα λέγαμε ότι τα δύο χρόνια ήταν εκτός, ήταν χαμένα. Υπάρχει κάποια εξήγηση από τη δική σας πλευρά, μια και βρισκόμαστε πλέον σχεδόν ένα εξάμηνο από την εκλογική αναμέτρηση? Ναι, νομίζω ότι η πανδημία έπαιξε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Η δική μας πλευρά ήταν πραγματικά μια κακή διαχείριση της πανδημίας από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν αφήσαμε αφήσαμε μάλλον ουσιαστικά να παίξει μόνος του στο πολιτικό παιχνίδι ο κύριος Μητσοτάκης με τα χρήματα τα οποία εξοικονόμησε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία μείωσε αφιδώς όπως εκείνος νόμιζε, και ο κόσμος με το φόβο τον οποίο ουσιαστικά απειλήθηκε όλο αυτό το διάστημα, προτίμησε μια κυβέρνηση η οποία ήδη υπάρχει και όχι κάποιον ο οποίος δεν ξέρει που πάει. Εμείς δείξαμε τα προηγούμενα 4 χρόνια ότι δεν ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Όταν κάποια στιγμή πρωτοκλασσάτος δικός μας υπουργός υγείας είπε ότι αν
Πραγματικά υπήρχε ένας άνθρωπος τον οποίο θα επέλεγα κι εγώ για να χειριστεί την πανδημία, θα ήταν ο κύριος Τσιόδρας. Και μόνο αυτό λέει πάρα πολλά πράγματα. Που σημαίνει ότι δεν είχαμε δική μας θέση, δεν είχαμε δική μας πρόταση. Άρα λοιπόν. Ήταν δήλωση του κυρίου Ξανθού. Ήταν η δήλωση του κυρίου Ξανθού. Και ο κύριος Πολάκης στήριξε τελείως διαφορετικές τάξεις όσον αφορά για τους εμβολιασμούς. Ακριβώς. Και εκεί υπήρχε μια θολή εικόνα. Ο οποίος ουσιαστικά και δικαιώθηκε στο τέλος. Όμως όλη αυτή η θολή εικόνα που δείξαμε σε όλο αυτό το διάστημα, και όχι μόνο όσον αφορά την πανδημία που ήταν ουσιαστικά το μεγαλύτερο κομμάτι, δεν κάναμε αντιπολίτευση, δεν βγάλαμε τα προβλήματα έξω. Και ο κόσμος τι έκανε λοιπόν, μέσα από το φόβο που είχε για την ανασφάλεια, προτίμησε αυτό που έχει μπροστά του και βλέπει πως είναι, ιστορική, λίγο κακό κτλ. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Και αφού το ξέρουμε λοιπόν εσωτερικά ότι συμβαίνει, εμείς τι κάναμε όλο αυτό το διάστημα? Τίποτα, ήμασταν ανύπαρκτοι. Αυτό λοιπόν ακριβώς πληρώσαμε τότε. Και το 20% που πήραμε και το 18% που πήραμε σε αυτές τις εκλογές. Και νομίζω ότι το έχουμε αντιληφθεί, καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που κάναμε, μάλλον τι είναι αυτό που δεν κάναμε, και πρέπει γρήγορα να επανορθώσουμε. Ναι, γιατί έρχονται και άλλες εκλογές. Είναι ευρωεκλογές. Έχουμε εκλογές μπροστά μας, βέβαια. Έχει τεθεί ένα εκλογικό όριο από τον νυν πρόεδρο του Γιώργου Κασελάκη. Ήδη ο κύριος Κασελάκης έβαλε ένα όριο και νομίζω ότι. Έπρεπε να είναι και η περίοδος ανοχής για να τον γνωρίσει και ο κόσμος, έτσι. Ακριβώς. Και το όριο που έβαλε ήταν στο 17-18%. Και λογικό είναι. Νομίζω ότι αν πέσει κάτω από αυτό, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα και για αυτόν αλλά και για όλους μας. Έτσι, μετά τις τελευταίες εκλογές. Mm. Άρα λοιπόν, αυτό είναι που πρέπει να δουλέψουμε, αυτό να παλέψουμε. Έχουμε ξαναξεκινήσει από το 5, από το 7 και το 17. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια άλλη εμπειρία. Έχουμε ένα στελεχικό δυναμικό το οποίο πρέπει επιτέλους να χρησιμοποιήσουμε, γιατί τους είχαμε όλους στην άκρη. Και δυστυχώς το πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά αυτό. Με ένα οργανωτικό το οποίο ήταν ανοργάνωτο, με μια. Και την μη λειτουργία των οργάνων. Και την μη λειτουργία των οργάνων. Τα οποία λειτουργούσαν, τα κεντρικά. Γιατί είχατε κατηγορηθεί και για κλειστά κομματικά όργανα, ότι δεν υπήρχε δυνατότητα δηλαδή να δεχτείτε νέα μέλη, να υπάρχει λεγόμενη ανανέωση των προσώπων και των προτάσεων. Νομίζω ότι μετά το συνέδριο ανανεώθηκε, τουλάχιστον για τα τοπικά, αν μιλήσουμε, ανανεώθηκε η Νομαρχιακή Επιτροπή της Ξάνθης. Έγινε 21 άτομα από τα 13 που υπήρχαν, ανανεώθηκε το 70% των μελών. Συμμετείχαν γύρω στους 1.300, αν θυμάμαι τότε, ανθρώπους οι οποίοι στήριξαν αυτές τις επιλογές στην πόλη μας. Έγινε μια τεράστια οργάνωση και σήμερα τα μέλη μας έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο με τις εκλογές του νέου Προέδρου. Οπότε λοιπόν, αυτό που ακούγεται για το κλειστές πόρτες και κλειστά γραφεία και κλειστές οργανώσεις. Το έχετε ακούσει κι εσείς, έτσι. Βεβαίως το έχω ακούσει. Ναι. Το έχω ακούσει, αλλά δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλας. Και τουλάχιστον σας λέω ότι επειδή έχω και την εμπειρία, μια αρκετά μεγάλη εμπειρία στην Ομαρχιακή της Ξάνθης, πήραμε μια οργάνωση των 100 ατόμων και τη φτάσαμε στα 1.500. Και νομίζω με ένα. Είναι ενεργά όμως αυτά τα μέλη, συμμετέχουν. Κοιτάξτε, στις διαδικασίες και στις Θεοδόρου. Δεν μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη. Αυτή η καραμέλα, το ότι έχουμε 1.500 μέλη και πρέπει όλοι να είναι ενεργοί, όχι. Εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος ο οποίος έρχεται και ψηφίζει και στηρίζει. Δεν είναι συλλογικά κόμματα, εντάξει. Δεν ακριβώς. Υπάρχουν κόμματα. Όργανα τα οποία αποφασίζουν και γι' αυτό και ψηφίζουν τα μέλη. Υπάρχει ανάγκη ενημέρωση. Να υπάρχει βάση, να υπάρχουν και μέλη και φίλοι. Ακριβώς. Ακριβώς. Για να μπορούν και να επιλέγουν και να έχουν και υποψηφίους και όχι να τους ψάχνουν τελευταία στιγμή. Ακριβώς. Είναι απαραίτητο να το έχεις, να την έχεις αυτή, ναι, την. Και αυτό που ακούγεται και η καραμέλα, ότι πρέπει να συμμετέχουν όλοι, βεβαίως πρέπει να συμμετέχει ο καθένας από εκεί που είναι. Όλοι να συμμετέχουν στα όργανα. Συμμετέχουν. Τα 21 άτομα της Νομαρχιακής Επιτροπής συμμετέχουν στις αποφάσεις. Και πολλές φορές όχι και όλοι. Υπάρχουν οι δουλειές, υπάρχουν προβλήματα που έχει ο καθένας. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν, θέλουν να είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ μόνο και μόνο για να δείξουν τη στήριξή τους. Δεν μπορεί να λειτουργήσει, θεωρώ, μια οργάνωση 1.000 ατόμων να συμμετέχουν όλοι σε κάθε συνεδρίαση. Και μια και αναφερόμαστε σε νομαρχιακές, γιατί έχουμε και ομαδικές αποχωρήσεις μελών από νομαρχιακές επιτροπές. Έχουμε, βεβαίως έχουμε. Ναι. Εδώ στην Ξάνθη έχουμε. Τι ακριβώς γίνεται? Στην Ξάνθη έχουμε δύο αποχωρήσεις από την Νομαρχιακή Επιτροπή, οι οποίοι ήδη αντικαταστάθηκαν. Και από την Νομαρχιακή Επιτροπή. Έτσι. Από το κόμμα? Ναι. Από το κόμμα νομίζω ότι ήταν άλλες δύο. Αυτό ήταν. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άλλες αποχωρήσεις, τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχουν φτάσει. Αλλά ξέρετε, δεν καθόμαστε να μετρήσουμε τις αποχωρήσεις. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι όλοι μαζί αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε για να πάμε συντεταγμένα στο συνέδριό μας. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να βγουν όλα και από εκεί και πέρα έχουμε έναν δύσκολο αγώνα για τις ευρωεκλογές. Εκεί νομίζω θα φανεί ποιες θα είναι υποχωρήσεις και ποιες όχι. Εάν τελικά αποχωρήσει η ομάδα 6-6 υποστηρικτές της Έφης Αξιόγλου, θα μιλάμε πλέον για ξεκαθάρισμα, για διάσπαση ή για διάλυση στο ΣΥΡΙΖΑ?
Ο καθένας μπορεί να το πει όπως θέλει. Εγώ νιώθω ότι έτσι κι αλλιώς πάντα οι αποχωρήσεις προκαλούν προβλήματα. Έτσι, τα διαζύγια πάντα είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Πολλές φορές όμως είναι και λυτρωτικά. Και αν σκεφτώ και τις προηγούμενες αποχωρήσεις και διασπάσεις της αριστεράς και από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τον συνασπισμό, νομίζω ότι έδωσαν μια άλλη δυναμική. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει στη φύση τίποτα κενό. Νομίζω ότι όταν μένει ένα κενό, αμέσως συμπληρώνεται. Και αυτό ίσως είναι και μια δυναμική της κοινωνίας, η οποία βοηθάει για να πάνε μπροστά και τα κόμματα, να πάρει μπροστά και η χώρα. Άρα λοιπόν, αυτό που είναι να γίνει, θα γίνει. Ο καθένας με αυτά τα οποία έχει στο μυαλό του και πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει ή όχι, ή να κάνει κάτι άλλο. Πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι όμως και να μην δυναμητήσουμε το κλίμα. Θεωρώ ότι ο πρόεδρος, που έχει ένα χαρισματικό επικοινωνιακό τρόπο, προσπαθεί αυτό να το δείξει με κάθε τρόπο, και νομίζω ότι αυτή η επαφή με τον κόσμο είναι που του έδωσε και αυτή τη δυνατότητα να πάρει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν οι υπόλοιποι ήταν μέσα στα γραφεία ή στα κανάλια, αυτός όργωσε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι προς τιμήν του, και νομίζω ότι αυτό ακριβώς θέλει και η κοινωνία σήμερα. Να βγούμε έξω, να δούμε ποια είναι τα προβλήματά της και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Ατυχείς στιγμές υπήρξαν αρκετές, νομίζω. Αλλά θεωρώ ότι με το πέρασμα του χρόνου και την εμπειρία όλα αυτά θα αποκατασταθούν, και βέβαια με την οργάνωση του κόμματος που είναι βασικό για να μπορέσει να λειτουργήσει πανελλαδικά. Αισιόδοξος. Από τη φύση μου είμαι αισιόδοξο. Από τη φύση μου είμαι αισιόδοξο. Αλλά είμαι συντονιστής της νομαρχιακής του κόμματος. Αλλά είμαι και ρεαλιστής, γιατί το έχω ζήσει πολλές φορές και το είδα. Και νομίζω ότι και με τον κόσμο που κουβεντιάζω καθημερινά, γιατί οι συζητήσεις αυτές είναι καθημερινές, δεν είναι κάτι που είναι τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Είναι σε στιγμή για το ΣΥΡΙΖΑ, προσέξτε κύριε Χατζηθεοδόρου. Και βέβαια. Είχαμε αποχωρήσεις στελεχών, κορυφαίων στελεχών, τα οποία υπηρέτησαν και εξυπηρέτησαν την κυβερνώση αριστερά όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση. Είχαμε αποχωρήσεις στελεχών όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα του 3-3,5%. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο ακριβώς εξαιτίας αυτού του ρόλου στον οποίο τον ενέταξε η ελληνική κοινωνία στις προηγούμενες εκλογές, οφείλει και πρέπει γρήγορα να βρει το βηματισμό του. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί πολύ πολύ απλά θέλω να έρθουμε στη σημερινή πραγματικότητα. Πείτε μου σας παρακαλώ, αυτή τη στιγμή με την ακρίβεια να χτυπάει κόκκινο, με τους Έλληνες πολίτες να ζουν με τα επιδόματα, με επιδόματα ζουν ακόμη, με την ενεργειακή κρίση να μην μας έχει κουνήσει ακόμη το μαντήλι, εδώ είναι και μπροστά μας έχουμε χειμώνα, με τις καταστροφικές φυσικές, με τις καταστροφές λόγω της κλιματικής αλλαγής να είναι παρούσες και να μην ξέρουμε τι θα συμβεί και μέσα στο χειμώνα. Πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ επί των μεγάλων αυτών ζητημάτων? Νομίζω ότι παίζει μπάλα μόνος του ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Δώσαμε λοιπόν χώρο στη Νέα Δημοκρατία να παίξει μπάλα μόνη της. Μετά τις εκλογές λοιπόν εθνικές, αυτοδιοικητικές, ήρθαν και οι εσωκομματικές εκλογές. Νομίζω ότι εκεί χάσαμε ένα πολύτιμο χρόνο. Χρειαζόμαστε ανασύνταξη. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, και γι' αυτό επικαλούμαστε όλοι και θέλουμε άμεσα γρήγορα την ενότητα του κόμματος. Δυστυχώς οι διεργασίες στα κόμματα συμβαίνουν, και ξέρετε ότι την πρώτη χρονιά, ιδιαίτερα μετά τις εκλογές, που είναι συνήθως οι χαμένοι, είναι αυτοί οι οποίοι ανασυντάσσονται. Αν θυμηθείτε λίγο ότι αυτό συνέβη και με το ΠΑΣΟΚ, συνέβη όταν έχασε την κυβέρνηση, συνέβη και με τη Νέα Δημοκρατία. Χρειάζεται ένας χρόνος, και μάλιστα όταν έχεις να επιλέξεις και ένα νέο αρχηγό, πρέπει να βρεις τα βήματά σου. Άρα λοιπόν υπάρχει μια περίοδος, τουλάχιστον για μας χάριτος, με την έννοια ότι οι εκλογές ήταν τον Ιούνιο. Πρέπει να πάμε σε διεργασίες, διαδικασίες. Είμαστε ακόμα δημοκρατικό. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε από μόνοι μας ή να έχουμε έναν μεσία ο οποίος θα μας σώσει. Δεν υπάρχουν αυτά. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρουμε το χρόνο μας για να μπορέσουμε να ανασυνταχθούμε, να πολεμήσουμε όλο αυτό το κακό που συμβαίνει σήμερα στη χώρα. Είναι πράγματι μια αδυναμία δική μας και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αν και θεωρώ ότι μέσα στη Βουλή ο Σωκράτης ο Φάμελος έχει οργανώσει πάρα πολύ καλά την κοινοβουλευτική ομάδα και νομίζω ότι γίνεται μια συστηματική δουλίτσα εκεί, αυτό όμως πρέπει να φανεί και έξω στον κόσμο. Αυτή η αδυναμία αυτή τη στιγμή υπάρχει, γιατί σήμερα όλο καλύπτεται από τα εσωτερικά προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Και εντέχνως θεωρώ τα μεγάλα κανάλια το δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Όχι, όχι. Στα ΣΥΡΙ, κυρία οικονόμου του ΣΚΑΙ, έχουν στήσει 5 άνθρωποι. Μα είναι
πέντε άνθρωποι. Δεν ξέρω για το Sky. Εκείνο όμως αυτό σας λέω. Είναι σοβαρό και πολύ πολύ σημαντικό για την ίδια τη δημοκρατία. Μιλάμε τι για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό ακριβώς μόλις σας είπα. Ότι ο Σωκράτης Οφάμενος, ως αυτή τη στιγμή πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, θεωρώ ότι κάνει μια φοβερή σημαντική δουλειά. Πρέπει να εγγυηθεί την ενότητα του κόμματος και να κάνει αντιπολίτευση. Αυτό ακριβώς συμβαίνει, σας λέω. Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο λοιπόν τα πράγματα είναι καλά. Θα είναι η πρώτη του μεγάλη αποτυχία. Ποια? Εάν δεν μπορέσει να εγγυηθεί την ενότητα του κόμματος. Μα εάν και προφανώς... αυτή τη στιγμή οι βουλευτές με τους οποίους εξέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ και τον έχουν φέρει στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επί προεδρίας του γίνουν λιγότεροι και τον φέρουν ένα βήμα πιο κάτω. Μια στιγμή, κύριε Κόνο. Αυτή τη στιγμή είμαστε αξιωματικοί αντιπολίτες. Αυτή τη στιγμή είμαστε αντιπολίτες. Είναι ευθύνη του Κασελάκη που εκλέχθηκε, εννοείται. Όχι. Είναι σαν να λέμε ότι ευθύνεσαι εσύ το που εκλέχθηκες. Το να μπορέσει επιτέλους να βάλει ένα τέλος σε αυτή την ιστορία. Κύριε Κόνο μου, αυτά τα πράγματα ξέρετε δεν γίνονται μέσα σε μία εβδομάδα. Όταν σε πυροβολούν από την πρώτη εβδομάδα που εκλέγεσαι. Αυτό ξεκίνησε από την επόμενη μέρα της εκλογής Κασελάκη. Πόσο έχει, και συνεχίζεται μέχρι τώρα. Πόσο έχει. Ένα μισή μήνα έχει. Δηλαδή, και πείτε μου τώρα, ποιος θα μπορούσε αυτό το πράγμα να το κάνει μέσα σε 1,5 μήνα. Αυτό σας εξηγώ. Και σας είπα ότι αυτό συνέβη και στα άλλα κόμματα. Με τους νέους αρχηγούς, τους οποίους εξέλεξαν κάθε φορά τα μέλη των κομμάτων. Άρα, ο κύριος Κασελάκης θεωρώ ότι δικαιούται να έχει και χρόνο και χώρο για να μπορέσει να αναπτύξει αυτά που εκείνος πιστεύει. Έτεινε χέρι φιλίας σε όλους. Πρόσφερε θέσεις τομεαρχών σε όλους. Δεν δέχτηκε κανείς από αυτούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν στο μυαλό τους να φύγουν. Κύριε Οικονόμου, είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Υπάρχει μια εσωτερική αντιπαλότητα, η οποία θα λυθεί όμως. Με κάποιο τρόπο θα λυθεί. Το συνέδριό μας είναι σε τους επόμενους 4 μήνες. Θα λυθεί. Θέλουν, δεν θέλουν κάποιοι. Θεωρώ όμως ότι για να βρούμε αυτή την ισορροπία πρέπει να τελειώσει αυτή η διαδικασία όλη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Παράλληλα όμως, επειδή δεν είναι κοινοβουλευτικός ο πρόεδρος του κόμματος, έχει την ευκαιρία να βγει στον κόσμο, να αφουγκραστεί τα προβλήματά του, να μιλήσει μαζί τους και να κάνει και αντιπολίτευση. Και θεωρώ ότι το κάνει και πάρα πολύ καλά όλο αυτό το διάστημα. Με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Νέο φορολογικό, νέο ασφαλιστικό. Δεν μείναμε πίσω, κύριε Οικονόμου, σε αυτό. Και θέση έχουμε και άποψη έχουμε και νομίζω εκφράστηκε το ότι δεν επικοινωνήθηκε, αυτό δεν είναι τόσο μεγάλη ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ με την έννοια ότι δεν μπορεί να το κάνει. Έτσι. Δεν τα έχουμε όλα τα μέσα. Τι να κάνουμε, κύριε Οικονόμου. Γιατί δεν έχει διάβλους επικοινωνία. Βεβαίως. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Σας είπα, κοινοβουλευτικά νομίζω ότι πάει πάρα πολύ καλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αντιπολιτευτικά δουλεύει σωστά. Και σας είπα, εμπιστευόμαστε και όλους τους βουλευτές οι οποίοι είναι μέσα εκεί. Νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας μας, όσο καλή δουλειά και να κάνουν οι τομεάρχες των κομμάτων, κύριε Χατζηθεοδόρου, στις πλάτες το σηκώνουν οι πρόεδροι και οι αρχηγοί. Κύριε Οικονόμου, σας το θυμίζω υπάρχει απλώς. Όμως μία σας λεπτομέρεια. Το θυμίζω απλώς. Δεν είναι κοινοβουλευτικός αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος. Δεν είναι κοινοβουλευτικός. Υπάρχει θέμα με αυτό όμως. Υπάρχει θέμα. Οπότε λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια δουλειά η οποία δεν είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Λέμε αλήθειες, ξεκαθαρίζουμε τις καταστάσεις που μας ταλαιπωρούσαν όλο αυτό το διάστημα. Εκαθάριση. Ακόμα. Πολιτική εκαθάριση. Κομματική εκαθάριση. Δεν το λέω. Δεν ακούγεται καλό αυτό που λέτε. Δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Καλά, και η πέμπτη φάλαγγα δεν ακούστηκε καλά. Και η πέμπτη φάλαγγα δεν ήταν καλά. Είπαμε. Ατυχείς δηλώσεις και τα λοιπά. Βεβαίως. Νομίζω όμως ότι εδώ. Εντάξει, είναι η απειρία, σας είπα. Είναι ο εκνευρισμός. Είναι τα νιάτα. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι ίσως και όλα αυτά. Εγώ λέω όμως ότι αυτή τη στιγμή οφείλουμε να δώσουμε χρόνο όχι μόνο στον πρόεδρο, αλλά και στα νέα μέλη οι οποίοι αναλαμβάνουν τους τομείς αυτούς και για να μπορέσουμε να διαχειριστούν και το κόμμα. Η οργάνωση ενός κόμματος δεν είναι μια απλή υπόθεση. Επειδή αυτό το πράγμα το ζω από μέσα πάρα πολλά χρόνια και εγώ είμαι υπεύθυνος για μια οργάνωση της Ξάνθης. Έτσι. Πολύ δύσκολο πράγμα να το κρατήσει. Ήταν πολύ εύκολο για εμένα να πω ότι διαφωνώ, σηκώνομαι και φεύγω. Που το κάνανε κάποιοι. Το θεωρώ και ανεύθυνο. Εκτός αν δεν μπορείς να το αντέξεις. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ για το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί που είναι να φύγουν. Θα πρέπει να τελειώνει όλη αυτή η διαδικασία. Θα πρέπει να τελειώνει αυτή η λέτε πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να μπορέσετε και εσείς να προχωρήσετε. Ακριβώς. Όσο γίνεται πιο γρήγορα. Πριν το συνέδριο. Και κοιτάξτε, παράλληλα δεν μπορούν να γίνουν. Ξαφνικά αδειάζουν τα γραφεία του Κουμουνδούρου. Πρέπει αυτό το πράγμα να λειτουργήσει. Πώς θα λειτουργήσει. Θα κάνουμε προσλήψεις ανθρώπων να δουλέψουν στα εκεί. Δεν είναι έτσι τόσο απλά τα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξουν αυτές οι διαδικασίες. Άρα λοιπόν, δώστε μας χρόνο και σε εμάς για να μπορέσουμε να οργανωθούμε. Ξέρω ότι τα προβλήματα της κοινωνίας είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε και με ερωτήσεις και επερωτήσεις στη Βουλή και την παρέμβασή μας εκεί, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε. Για το τελευταίο νομοσχέδιο, αυτό που είναι όλοι απέναντι, για το φορολογικό εννοώ, για την, ουσιαστικά για την οριζόντια φορολογία της μεσαίας τάξης. Επατάσσεται η.
πώς το λένε, φοροδιαφυγή. Η φοροδιαφυγή με τεκμήρια, βρε κύριε Χατζηθεοδόρου. Εγώ δεν πατάσετε αυτό. Με τεκμήρια. Εγώ δεν είπα αυτό, αλλά ναι, κύριε Οικονόμου. Αλλά ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, τι προτείνει, τι αντιπροτείνει. Νομίζω δεν το έχετε ακούσει, αλήθεια. Όχι. Πώς δεν το έχετε ακούσει, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Και μέσα στις ειδήσεις. Μιλάτε για το τελευταίο μήνα τώρα εσείς. Τα είπαμε αυτά για το τελευταίο μήνα. Η πρόταση του Υπουργείου Κασελάκη για φορολόγητο στα 10.500 ευρώ. Ναι, νομίζω ότι χθες και όλες ο κύριος Νίκος Παπάς. Ο Νίκος Παπάς. Ναι, ο Νίκος Παπάς, βεβαίως. Γιατί το λέτε μόλις χθες. Το θεωρείτε ότι αργήσαμε να το κάνουμε αυτό. Δεν πρέπει να παρεμβαίνει άμεσα η αξιωματική αντιπολίτευση. Κύριε Οικονόμου, δεν είμαστε σε μια κανονική φάση. Άλλος συμφωνεί με την πρόταση που κατεβάζει η κυβέρνηση. Δεν είμαστε σε μια κανονική φάση. Αυτό λέω. Έτσι. Και εκεί είναι που χρειαζόμαστε το χρόνο έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε τα πατήματά μας. Και νομίζω ότι είμαστε σε αυτή ακριβώς τη φάση. Νομίζω ότι το οικονομικό κομμάτι ο Νίκος Παπάς το χειρίζεται άψογα. Είπε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ την ξέρω εδώ και ένα μήνα. Και να μείνει 10.000 και να εξεταστεί ξανά η φορολόγηση των νομικών προσώπων, είπε ακριβώς ο κ. Παπάς μεταξύ άλλων. Και την ακούσαμε μόλις χθες. Όχι, υπήρξε τοποθέτηση από τον κύριο Κασελάκη πριν από λίγες ημέρες με το που ξεκίνησε το θέμα του φορολογικού νομοσχεδίου. Και υπήρξε και η τοποθέτηση. Όσο απάντησε, θα λέγαμε, στο τεκμαρτό εισόδημα που φορολογεί. Χωρίς πρόταση όμως. Εννοείται κάτι πιο συγκεκριμένο ακριβώς, και πιο συγκροτημένο. Μα από αυτό τον είναι. Πρόεδρο του κόμματος, εκείνο το οποίο θέλουμε να ακούσουμε είναι η πρόταση. Κύριε Οικονόμου, εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει ο Θεοδόρου. Ακούσατε τις θέσεις. Σημαντικά προβλήματα, οπότε. Σας ακούσαμε χθες, επιτέλους από τον κύριο Παπά. Ακούσατε τις θέσεις του Προέδρου στο ΣΕΒ. Τις ακούσατε. Ωραία. Εκεί αυτό δεν είναι μια οικονομική πολιτική. Δεν είναι αυτή η χάραξη ότι εγώ θέλω να πάω. Δεν είναι τα εργασιακά, πάρα πολύ σημαντικά. Δεν είναι η συνταξιοδότηση, δεν είναι πολύ σημαντικά. Αυτά ακριβώς λοιπόν σε αδρές γραμμές. Εσείς θέλετε τώρα τις λεπτομέρειες. Έτσι δεν είναι. Εμείς λοιπόν τώρα. Λοιπόν, σας πω και οι λεπτομέρειες υπάρχουν και θεωρώ ότι πολύ γρήγορα θα τις ακούσουμε. Δημοσιογραφικά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κοινωνικά βεβαίως να γίνουν αυτά τα προσυνέδρια, τα αναπτυξιακά, για να μπορέσουμε επιτέλους να δούμε ποιο είναι το πολιτικό στίγμα του κυρίου Κασελάκη. Με σκόρπιες τοποθετήσεις δεν μπορείς να έχεις άποψη για την ιδεολογική, έτσι αν θέλετε, ατζέντα που έχει στο μυαλό του ένας άνθρωπος. Έτσι ακριβώς είναι, πώς θα λέτε, κύριε Οικονόμου. Αυτή τη στιγμή αυτό το στίγμα ολοκληρωμένο δεν το έχουμε από τον κύριο Κασελάκη. Δεν θα μπορούσατε να το έχετε, κύριε Οικονόμου, όταν δύο μέρες μετά την εκλογή του τον κατηγορούν όλοι και πέφτουν πάνω του. Βεβαίως, μα αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε ανθρώπους ή στελέχη και δεν έχουμε απόψεις, δεν έχουμε θέσεις. Τις έχουμε από το συνασπισμό ακόμα. Τις έχουμε από την κυβερνώση αριστερά που κυβέρνησε 15-19. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Και ανθρώπους οι οποίοι είναι αξιόλογοι και μέσα στη Βουλή και με γνώση και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Αλλά θα πρέπει όμως να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ενωτικά. Ένα κόμμα το οποίο άγεται και φέρεται μέσα στον αυτόν 1,5 μήνα, όχι, δεν είναι έτσι. Και ο εκνευρισμός και του Προέδρου και πολλών άλλων στελεχών νομίζω ότι είναι και εύλογος κάποια στιγμή. Δεν μπορεί εσύ να προσπαθείς να προχωρήσεις μπροστά και οι Έλληνες να τραβάνε πίσω. Αυτός λοιπόν που είναι να μείνει, ας μείνει. Αυτός λοιπόν που είναι να φύγει, ας φύγει. Αλλά αυτοί που θα μείνουν όμως θα δουλέψουν με συγκεκριμένο πλάνο και συγκεκριμένο σχέδιο. Θα το δείτε πάρα πολύ γρήγορα αυτό, το πώς θα λειτουργήσει. Να σας πω ότι ο iSyriza ξεκίνησε να λειτουργεί κανονικά το τελευταίο μήνα. Ο iSyriza δεν είναι καινούργιο πράγμα, δεν το έκανε ο Κασελάκης. Όχι. Το λειτουργήσε ο Κασελάκης. Το έκανε ο Τσίπρας. Ναι. Δεν τον αφήσανε τον iSyriza να λειτουργήσει. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Δεν τον αφήσανε. Λοιπόν, κύριε Οικονόμου, πάντα κάποιοι θέλουν. Από μένα περιμένετε να τα λέω και να σας μεταφράζω. Μα νομίζω δεν χρειάζεται να μεταφράσετε. Δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει και εσείς καταλαβαίνετε. Κάποια στιγμή αυτό πρέπει να τελειώσει. Δεν μπορεί να υπάρχουν. Η Αλέξη Τσίπρας τόσα χρόνια, γιατί είπατε ότι ξεκίνησε να επιλέξει Τσίπρα. Γιατί δεν είχε προχωρήσει σε κάποιες διαδικασίες έτσι ώστε να θέσει εκτός ΣΥΡΙΖΑ όλους αυτούς που τον υπονόμευαν. Που υπονόμευαν και τον ίδιο και το κόμμα, κύριε Χατζηθεοδόρου. Να ρωτήσουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα απαντήσω εγώ για τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι η παρέτησή του τα έδειξε όλα. Και εκεί που φτάσαμε, νομίζω ότι ήταν πολύ φανερό το πώς υπονομεύτηκε ο Αλέξης Τσίπρας όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Τελικά όλοι οι πρόεδροι υπονομεύονται και από κάποιον. Συνήθως. Ιστορικά σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Συνήθως ναι. Αλλά κοιτάξτε, για μένα το λάθος ήταν όταν δεν προχωρήσαμε γρήγορα, σας είπα, στο συνέδριο το 19 και το μετά. 19. Τότε. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη στιγμή τότε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να βάλουμε κάποια πράγματα σε μια σειρά. Τότε δεν μπήκανε και νομίζω ότι μετά αφαίθηκε χώρος με όλα τα προβλήματα που αναφέραμε. Για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Μάλιστα. Δεν είναι μια ήττα του Αλέξη Τσίπρα οι εκλογές προηγούμενες. Είναι ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω, και κάποια στιγμή να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους.
Η αποχώρηση δεν είναι ανάληψη ευθύνης όμως. Είναι αποφυγή των προβλημάτων. Και άλλα πολλά, τα οποία νομίζω και είπαμε και υπονοήσαμε. Είναι όμως, επιτρέψτε μου να πω και να κλείσουμε έτσι, και μία έντιμη στάση μετά από τις δύο βαριές ήτες από έναν άνθρωπο ο οποίος είχε την ηγεσία του κόμματος. Δεν ήταν πρόσωπο παγιές. Ναι, το είπαμε. Ναι, έτσι, δεν το συζητάμε. Έχει και την πολιτική ηθική του μέσα μια τέτοια αποχώρηση. Απλώς και δεν θα πρέπει να την υποτιμούμε. Είπα ότι θα ήθελα καθόλου τον Αλέξη Τσίπρα, αν είναι δυνατόν. Καλά, δεν τα κάνει κιόλας σωστά ο Αλέξης Τσίπρας. Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας πήρε αυτό το κόμμα από το χέρι από το 5% και το έκανε κυβέρνηση. Μα γι' αυτό και το λέω. Λοιπόν, βαθύ σεβασμός. Έτσι αξιολογείς και τη δυναμική. Βεβαίως. Όχι, δεν κάνω λάθος. Του ανθρώπου που βρίσκεται μπροστά. Βεβαίως. Απλώς όλοι περιμέναμε, γιατί ίσως είχαμε συνηθίσει και στην ασφάλεια του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί ήταν αυτή η ηγετική μεγάλη μορφή, που θα θέλαμε αυτή την μεταβατική περίοδο να τη διαχειριστεί εκεί, να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Και είναι, ξέρετε, πώς αφήνει κάποιος γονιός το παιδί του στο αυτό, και κάπως έτσι νιώσαμε κάποια στιγμή. Λίγο ορφανά αισθανθήκαμε, αλλά νομίζω ότι θα βρούμε τα πατήματά μας. Εντάξει, γιατί υπάρχουν και άξια στελέχη τα οποία θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση και φαίνεται άλλωστε αυτό. Όποιος αντέξει στο τέλος. Όποιος αντέξει. Διαμορφωθεί πια η κατάσταση. Σήμερα βέβαια φάγαμε τον χρόνο να μιλήσουμε μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Πείτε μας, σας έδωσα πάσα δύο φορές, κύριε Χατζηθεοδόρου, για να σας ακούσω. Η εσπροκέρδεια, το έλλειμμα δημοκρατίας. Και δεν το έλλειμμα δημοκρατίας και οι απευθείας αναθέσεις που έχουν πνίξει τη χώρα, αυτό το τεράστιο τρίπτυχο που έχουμε σήμερα, νομίζω ότι καταποντίζει τη χώρα. Δεν ξέρω, αυτό το πράγμα με τις αυξήσεις, είμαστε 1% πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης στην εσχροκέρδεια και στις αυξήσεις των βασικών προϊόντων. Νομίζω ότι όλο αυτό καταρακώνει τον ελληνικό λαό. Δεν ξέρω, αυτός ο χειμώνας, κύριε Οικονόμου μου, εύχομαι να είναι ήπιος, γιατί τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. 25% επάνω το λάδι, 12,5% τα φρούτα, και αυτά ανεβαίνουν και καλπάζουν. Δεν ξέρω πόσο αυτό μπορεί να σταματήσει. Δεν βλέπω ότι μπορεί να σταματήσει και φαίνεται κιόλας και από την υπερφορολόγηση σήμερα της μεσαίας τάξης, που υποσχέθηκε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα απαλλάξει και όλα τα χρήματα αυτά προς το μεγάλο κεφάλαιο. Δηλαδή σήμερα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Μην το δαιμονοποιείτε. Και ποιο? Το μεγάλο κεφάλαιο. Δεν δαιμονοποιώ τίποτα. Δεν δαιμονοποιώ το κεφάλαιο. Λέω ότι όλες οι απαλλαγές θα πάνε εκεί. Ο κ. Κασελάκης. Όχι. Εγώ δεν μιλάω εκ μέρους του κύριου Κασελάκη. Μιλάω με το και τον εαυτό μου. Θεωρώ λοιπόν ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι είναι δυνατόν, να ανταποκριθούμε στην εντολή που μας έδωσε ο ελληνικός λαός ως αξιωματική αντιπολίτευση, λύνοντας τα ιστορικά μας προβλήματα, γιατί θα λυθούν με έναν τρόπο, όπως και να έχει. Μπορεί να είναι δύσκολος, άσχημος, οδυνηρός, αλλά θα λυθούν. Για να προχωρήσουμε μπροστά, γιατί είμαστε η ελπίδα. Και αυτό που είναι σημαντικό, ότι θα πρέπει οι υγιείς πολιτικές δυνάμεις να συνεργαστούν σε όλα τα επίπεδα. Εκεί που συνεργάστηκαν και είδαμε τους μεγάλους δήμους να κερδίζονται από τη Νέα Δημοκρατία, μάλλον να χάνονται από τη Νέα Δημοκρατία και να κερδίζονται από τις συνεργασίες των προοδευτικών δυνάμεων, νομίζω ότι αυτό είναι μια ελπίδα. Και θεωρώ ότι είναι και ένα μήνυμα απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πάντα είναι μήνυμα ο Δήμος της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Έτσι. Και νομίζω ότι εκεί φάνηκε και βέβαια και το μήνυμα αυτό που δόθηκε στην περιφέρεια της Θεσσαλίας με τον κύριο Κουρέτα, που πήρε την περιφέρεια. Αναφέρεστε σίγουρα στο Πασόκ. Από το Πασόκ όμως βλέπουμε ότι κρατάνε κλειστές πόρτες και κλειστά παράθυρα, και μάλιστα όσο βλέπουν δημοσκοπικά τουλάχιστον να ανεβαίνουν και να ξεπερνούν το ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν χαμόγελα αισιοδοξία και όχι συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Κάνουν ένα λάθος νομίζω. Και κάνει ένα λάθος ο κ. Ανδρουλάκης, γιατί κάνει μικροπολιτική. Χαίρεται το ότι θα περάσει το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βλέπει μπροστά του το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτή τη χώρα. Γι' αυτό και το χέρι φιλίας που έτεινε ο Κασελάκης ήταν απέναντι προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Που αυτή τη στιγμή μέσα στο κοινοβούλιο είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν μιλάω για το ΚΚΕ, γιατί ξέρουμε ότι η στάση του είναι έτσι κι αλλιώς μια στάση που ουσιαστικά στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία και είναι. Φανερό πλέον αυτό. Είναι και η Κωνσταντοπούλου που είναι από τα σπλάχνα και αποχώρησε. Ευτυχώς, κύριε Οικονόμου. Ευτυχώς, κύριε Οικονόμου. Πού περίμενα να τα δω. Ευτυχώς. Άρα,
χαλαρώσουμε λίγο. Στο παράθυρο σε μια τέτοια συνεργασία. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Νομίζω και η ίδια το έχει αποκλείσει. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιο να το κάνει. Από το ΣΥΡΙΖΑ, αν θα μπορούσε να συνεργαστεί. Στην περίπτωση του Βαρουφάκη, όχι λόγω εφαρμογή των μνημονιακών μέτρων. Κοιτάξτε, η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν μπορούσε να συνεργαστεί με του δικού τη υποψηφίου. Καταστρατήγησε τα πάντα. Θα συνεργαστεί με άλλου, αν είναι δυνατόν τώρα. Έκανε βουλευτέ, του συγγενεί και τον άντρα τη. Εντάξει, τώρα τι να συζητάμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σοβαρότητα. Ο κόσμος τους ψήφισε όμως, κύριε Χατζη Θεοδώρου. Αυτή είναι η άποψή μου. Βεβαίως. Αυτή λέω είναι η άποψή μου. Τι να κάνουμε. Σίγουρα ο κόσμος ψηφίζει και φτάνει εκεί. Ναι. Αλλά νομίζω ότι με πολιτικές και λογικές Κωνσταντοπούλου δεν θα συμφωνήσει κανένας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τουλάχιστον ο ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω ότι έχει τέτοιες σκέψεις. Οι συνεργασίες όμως είναι δεδομένες. Και ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, περιφερειακό επίπεδο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές. Γιατί μπροστά μας έχουμε πάρα πολύ δύσκολα πράγματα να αντιμετωπίσουμε και οφείλουμε όλοι να είμαστε κοντά στον κόσμο αυτό, ο οποίος φέτος θα υποφέρει για άλλη μια χρονιά. Θα είναι δύσκολο, σίγουρα. Θα είναι δύσκολο ο χειμώνας. Και δημοσιονομικά είναι εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση σε ό,τι αφορά την οικονομία της χώρας. Να το επισημάνουμε και αυτό, κύριε Χατζη Θεοδώρου. Ο εθνικός στόχος επετεύχθη, η επενδυτική βαθμίδα λαμβάνει η χώρα από τους οίκους αξιολόγησης, αλλά αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι και εξαιρετικά σφιχτή στα δημοσιονομικά της. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορείς να έχεις και έναν λαό και να τον ταλαιπωρείς από το 2010 μέχρι το 2023. Η απάντηση δυστυχώς της Νέας Δημοκρατίας είναι το 41%. Ο κόσμος όμως, το 40% δεν εκπροσωπεί ένα ολόκληρο λαό. Δυστυχώς εκπροσωπεί μόνο αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν στις εκλογές. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η ανεργία σήμερα των νέων και αυτό των γυναικών των κομμάτων, είναι τεράστιο. Του τόπου, και βέβαια, ένα μεγάλο στίχημα το οποίο δεν ξέρω πώς μπορεί να κερδιθεί. Ναι, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το ίδιο είδαμε και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Τη συμμετοχή, η οποία ήταν τραγική. Ναι, είναι η απαξίωση της πολιτικής, είναι ότι η λογική του ότι όλοι οι ίδιοι είστε και είναι δύσκολο να τους πείσεις ότι υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις και μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα θέμα. Yeah. Πάρα πολύ μεγάλο και είναι ένα μεγάλο στίγμα. Θα πείσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα το δούμε. Αυτό θα επιμείνω σε αυτό που είπα. Για την καταπεινή μου άποψη, ο κύριος Κασελάκης ακόμη δεν έχει δώσει το πολιτικό του στίγμα. Σκόρπιες απόψεις, όπως διατυπώνονται, με αυτή την πολύ ιδιαίτερη δυναμική επικοινωνιακά τακτική που ακολουθεί. Δεν είναι πολιτικό υπόβαθρο. Περιμένουμε λοιπόν τα προσυνέδρια τα αναπτυξιακά και βεβαίως το συνέδριο του κόμματος. Έχω την αίσθηση ότι εκεί πια θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι αριστερά θέλει ο Στέφανος ο Κασελάκης. Νομίζω ότι εννοεί την κυβερνόσα πατριωτική αριστερά. Ακριβώς. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Ο κόσμος πρέπει να το γνωρίζει. Αυτή η παρεξής με το πατριωτική, τώρα επειδή το είπατε, ναι. Έτσι, ποιο πατριώτης από τον Άρη Βελουχιώτη υπήρξε? Δηλαδή θεωρώ κάποιοι ότι. Μπορεί να διαφωνούν τώρα και με αυτό που λέτε. Πώς την ορίζετε εσείς την έννοια με τα πρόσωπα του πατριωτισμού? Όχι. Λέω. Πιο πατριώτης από τον Βελουχιώτη και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πολέμησε για την πατρίδα του. Έκανε φοβερά πράγματα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα. Σε μια κυβέρνηση του βουνού. Αλλά που κατάφερε να βοηθήσει τον κόσμο. Μας είχε πει και άλλα και μας λοιπόν, είχε λίγο έτσι ταράξει. Ναι, μας είπε και άλλα. Και άλλα μας είπε. Ο κύριος Κασελάκης όμως είπε στην Κεντρική Επιτροπή ότι δεν μπορούμε να έχουμε αριστερόμετρο. Δηλαδή δεν μπορούμε να βάζουμε και ένα μέτρο και να μετράμε τόσο πατριώτης εσύ, τόσο αριστερός εσύ, τόσο άλλος. Και δεν μπορείς, αν θέλεις να είσαι κυβερνός αριστερά, να μιλάς μόνο για ένα μικρό κομμάτι. Δεν γίνεται. Ξεκινάς από τα αριστερά και φτάνεις μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Κάποιοι δεν μπορούν να δεχτούν το προοδευτικό κέντρο. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτό το άνοιξε ο ίδιος ο Αλέξης. Βεβαίως, βεβαίως. Και γι' αυτό και πήρε την κυβέρνηση. Μέχρι τις τελευταίες δεν μπορείς να κερδίσεις. Δεν έχουν αντιληφθεί, κύριε Χατζη Θεοδώρου, μια κοινή, θα λέγαμε, παραδοχή ότι για να γίνει κάποιο πολιτικό κόμμα κυβέρνηση και μάλιστα από την αριστερά θα πρέπει να έχει και τον χώρο του κέντρου. Να μετακινηθεί λίγο προς τα δεξιά. Για να το ζήσανε όλοι. Και ήταν υπουργοί μέσα σε αυτή την ιστορία όλοι. Για να γίνουν κάποιοι υπουργοί που κάποιος δεν τους ήξερε και η μάνα τους. Δηλαδή το 3% θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ακριβώς. Το 15-19 λοιπόν κάποια κορυφαία στελέχη γίνανε και υπουργοί. Γιατί αυτό επέλεξε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό επέλεξε να κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας. Και σήμερα μιλάνε για την καθαρότητα. Δεν στέκουν αυτά τα δύο πράγματα. Αν λοιπόν χρειάζεσαι την καθαρότητα, μένει στο 3, στο 7, στο 5 και πολεμάς για την καθαρότητά σου. Σεβαστό και αυτό. Εάν όμως θες να συμμετέχεις και να ξανακερδίσεις την κυβέρνηση για να βοηθήσεις σε αυτόν τον έρμο τόπο, πρέπει λοιπόν να ανοίξεις και εσύ και τα μυαλά σου. Εάν δεν το κάνεις, δεν μπορεί να είσαι σε αυτό το χώρο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό επέλεξαν κάποιοι και γι' αυτό αποχωρούν. Αφού δεν άρισε ο όρος εκαθάριση, λοιπόν, γίνεται το ξεκαθάρισμα από ό,τι καταλαβαίνω από το λόγια σας, κύριε Χατζη Θεοδώρου. Δεν διώχνουμε κανέναν, κύριε Οικονόμου. Δεν διώχνουμε κανέναν. Ο καθένας αυτό που σας είπα. Το θέμα είναι και να μπορούν κάποιοι να μείνουν όμως. Αν δεν μπορείτε να βρείτε κοινό τόπο και να συνεπάρξετε,
το πάλεψε ο Τσίπρας. Τις συνιστώσεις του mm-hmm. ΣΥΡΙΖΑ, θυμάμαι, mm-hmm. του πάλεψε να σας δώσει μία ομπρέλα. Ναι. Όχι την ομπρέλα του Τσακαλώτου, παρεξηγηθώ. Να σας δώσει λοιπόν την ομπρέλα του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, για να μπορέσει. Οι συνιστώσεις να γίνουν κόμμα. Ακριβώς. Αυτό ήταν το στοίχημα. Αν δεν τα κατάφερε. Πραγματικά ήταν ένα μεγάλο στοίχημα. Γιατί και τότε μέσα από αυτές τις συνιστώσεις και το προσπάθησε αυτό για να κάνει το ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε αριστερά. Και το έκανε. Και το έκανε. Δεν ξέρω αν το έκανε, δεν το έκανε. Και το έκανε, αλλά ήθελαν, χρειαζόταν και άλλες λεπτομέρειες, οι οποίες πραγματικά δεν θα μπορούσαν να γίνουν σε μια τέτοια δύσκολη εποχή. Μην ξεχνάτε ότι επιστρέφετε κυβέρνησε ξανά στο ΣΥΡΙΖΑ των συνιστωσών τώρα αυτή τη στιγμή. Όχι. Αυτό ακριβώς δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε εκεί. Αυτό ακριβώς λέμε. Τέλος οι φράξεις και οι τάσεις. Συνιστώσεις. Ο καθένας μπορεί να έχει. Λοιπόν. Όποιος, κύριε οικονόμου, διαφωνεί, φεύγει. Διαφωνεί, νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι μέσα εκεί. Ομογενοποίηση, το είπα και πριν και το είπα και λίγο άκουσα. Ότι όταν μένεις μέσα σε ένα κόμμα το οποίο δεν θέλεις, σημαίνει μένεις για άλλους λόγους. Ναι. Μένεις επαγγελματικά. Το κόμμα λοιπόν δεν είναι επάγγελμα. Αυτό θέλω να πω εγώ. Μάλιστα. Δεν μπαίνουμε στο κόμμα για να βρούμε δουλειά. Να το πω λίγο πιο καθαρά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην πορεία του κόμματος εννοώ, γιατί θα το επαναλάβω. Είναι αναγκαίο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή εκεί τον. Αυτή ήταν η θέση που επέλεξε ο ελληνικός λαός για το ΣΥΡΙΖΑ, είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω αυτών των εσωκομματικών εντάσεων να ασκήσει το ρόλο του. Είναι αδιανόητο πραγματικά. Είναι αδιανόητο για τη δημοκρατία. Θα δείτε ότι τα πράγματα δεν θα είναι έτσι. Θα αλλάξουν και θα προχωρήσουμε μπροστά. Είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσουμε μπροστά. Δεν μπορείς να πας πίσω πλέον. Το θέλει η δημοκρατία αυτό. Το θέλει η δημοκρατία, το θέλει η κοινωνία αυτό, κύριε Οικονόμου. Το θέλει και η νέα δημοκρατία. Έχει ανάγκη. Θα πω, η νέα δημοκρατία και την εξυπηρετεί. Και την εξυπηρετεί αυτή η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε τη χάρη λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα το δείξετε στους επόμενους βηματισμούς σας. Και νομίζω ότι προσωπικά θα έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Θα έχουμε πολλούς φιλοξενούμενους και ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν κεντρικά. Οπότε λοιπόν νομίζω το βήμα ότι μας το ξέρετε, το βήμα ότι είναι πάντοτε ανοιχτό. Είναι φιλόξενο και ανοιχτό. Ακόμη και η κριτική μας βλέπετε έτσι ότι γίνεται πάντοτε εντός των ορίων. Δεν ξεφεύγουμε. Καλό δεχόμενο πάντα. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε θερμότατα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση ομολογουμένως για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν γίνεται διαφορετικά, αναγκαστικά θέλοντας και μη μπροστά του, ούτως ή άλλως είναι το συνέδριο. Στο συνέδριο θα ξεκαθαρίσει η εικόνα, αυτό είναι το βέβαιο. Θα γνωρίζουμε και τι θα αποφασίσουν οι διάφορες ομάδες, οι οποίες εκφράζουν εντονότατη κριτική απέναντι στον πρόεδρο του κόμματος, τον Στέφανο τον Κασελάκη, και από εκεί και πέρα περιμένουμε πια να ξεδιπλώνει και την πολιτική του ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μπορούμε να κατανοήσουμε και λίγο ποιος θα είναι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ που πέρασε πια στα χέρια του Στέφανου Κασελάκη. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιώργο Χατζηθεοδωρού. Και εγώ ευχαριστώ.